Κάτσε πάνω στο παγωτό. Γεια σου ρε Παπαδόπουλα. Γεια σου ρε Σωτήρη Δασκαλάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Από την πόλη που από την Τρίτη το πρωί αρνείται να φέρει το φθινόπωρο. Αρνείται να φέρει το χειμώνα. Έχει καλοκαίρι στο μυαλό και στην καρδιά. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα Θεσσαλονίκη μου, καλημέρα Μακεδονία μου. Τα λένε άλλοι, τα λέω κι εγώ. Άντε, καλημέρα. Δεν ξέρω αν έχει αδειάσει η πόλη και αν γυρνάω στην παραλία. Χθες πάντως μάζεψα αρκετό ήλιο, έκανα βλακεία. Θα μάζευα πολύ περισσότερο, μιλάω για ηλιοθεραπεία, έτσι. Με τα ρούχα τον απόλαυσα. Πεζόδρομο Καλαμαριάς. Αλλά έκανα βλακεία. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν συμβαίνουν όλα αυτά. Σίγουρα όμως έχω Σωτήρη Δασκαλάκη, φίλο από τα παλιά, που σήμερα το πρωί, τον λέει με τον Μπουμπένο, τσιμπολογούσε κάτι, του λέω γλυκό, γλυκατζούρα. Όχι, λέει, όχι, κάνεις λάθος, είναι νηστίσιμο. Είναι νηστίσιμο, έτσι, Σωτήρη. Α, κανονικό ήταν αυτό. Α, δεν νηστεύεις. Κάτι μου μας είπες ότι. Α, τελείωσε, πάει. Sorry, νόμιζα εγώ ότι ακόμη, γιατί καλά προθέσεις σου λέει ο άλλος να φέρω κάτι και λες για μας, δεν μας σκέφτηκες. Τώρα δεν έγινε πριν 5 μέρες αυτό. Α, παραπάνω, sorry. Sorry, εντάξει, οκ. Okay. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη, μην νηστεύω, οπότε ό,τι φέρετε κανονικά. Δηλαδή και ο Σωτήρης περιλαμβάνεται μέσα κανονικά, μην φέρετε κάτι εξτραδάκι. Θα δω, εγώ μπορεί κάτι αύριο να φέρω. Σήμερα τώρα δεν προλάβαμε, είχαμε αγκούρια σήμερα. Αδέρφια, καλημέρα, είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου, η 107,4 μεγάλη των FM. 107.4, the only rock station in town. Όχι rock, rock. Έχει διαφορά. Άλλο rock, άλλο rock. Τρόικα, με Σωτήρη Δασκαλάκη, με Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά, με Παναγιώτη Παπαδόπουλα, με Χρύσανθο Τσατσατσαλτίδη. Και επικοινωνία προς το παρόν μόνο SMS-ική. Αφορμή για τη σημερινή μουσική μας εισαγωγή είναι η φράση η οποία είπε χθες, όχι εκνευρισμένος, όχι απλά θυμωμένος, αλλά πραγματικά οργύλος, ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας, στον διευθυντή προγράμματος του Λίμπερου, τον Χρύσανθο Τσαλτίδη, του είπε 21 Οκτώβρη, θα κάτσει στο παγωτό. Πραγματικά τεράστιο κομμάτι και έπος. Το έχω πει χίλιες φορές στον Παυλίδη. Λέω, είναι έγκλημά σου που δεν το παίζεις αυτό. Είναι έγκλημά σου που έχεις το παίξει περίπου 15 χρόνια. Παναγιώτη, βγάλε εκεί πέρα, ξέρεις, παλικάρι μου, το ξέρεις. Ωραίο, καλό δρομολόγιο πρέπει να κάνει σήμερα. Το κόβω. Ένα 50 το έχει οικονομήσει. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι συντονισμένος, έχει μια εφαρμογή στο κινητό του που είναι συνδεδεμένη με τα γραφεία του ΟΑΣΤ. Από τις 10 η ώρα έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση των μετόχων και των εργαζομένων του ΟΑΣΤ, συγγνώμη, των εργαζομένων του ΟΑΣΤ, για πιθανή απεργία και μάλιστα πολυήμερη. Μην το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Σωτήρη, το 2 είμαι εγώ, αν μπορείς να με ανοίξεις λιγάκι. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πω, δεν υπάρχει. Πού το βάλες, Παναγιώτη, στο 3? Όπου, ναι, κάπου το έβαλα, ρε φίλε. Για να δω λιγάκι. Για, παλικάρι μου, ψυχούλα μου. Για, βάλω το λίγο στο 3. Μπράβο, βάλω το εκεί. Εντάξει, ας το που θες. Στο 4, ας το δώσεις, να σε βολεύεις, στο 4, ας το. Ναι. Έχουμε λίγο προβληματάκι εδώ πέρα τώρα. Έχουμε λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, επικοινωνία προς το παρόν μόνο σε μεσική. Πάρτε ανάσα, γιατί έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 3 διαγωνισμούς. Ο ένας θεωρώ ότι είναι διαγωνισμάρα. Πάρε αυτά, έλα, έλα. Είναι διαγωνισμάρα πραγματική. Το αφού ακούμε. Άκουσε, λέω. Ναι. Εσύ ακούς όμως. Δεν επιφυλάς. Να ακούς και εσύ όμως. Συνηθισμένο. Αυτό είναι καλύτερο. Όχι, αυτό είναι καλύτερο. Ποιο είναι καλύτερο. Γι' αυτό σε λέω. Είναι άστο. Εντάξει. Όλα ζωντανά εδώ στο λίμπρο της καρδιάς μας. Λοιπόν, πάρτε λίγο ανάσα. Οπότε, γιατί σήμερα έχουμε... εγώ είμαι εδώ. Οπότε, αν κάνει απεργία, να ξέρει την άλλη εβδομάδα. Μπράβο. Το ξέρω. Πούμε... Στι 10 του μήνα. Το ξέρω, παλικάρι μου. Μαζί σου είμαι. Σε μένα τα λες. Σε μένα. Εγώ για σένα φροντίζω. Σε ενημερώνω, σε λίγο βγαίνει η απόφαση. Σε περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά βγαίνει η απόφαση. Λοιπόν, μία ανάσα μουσική και δίνουμε τους διαγωνισμούς μας. Καταρχάς, ό,τι κάναμε, ό,τι δίναμε χθες, το δίνουμε και σήμερα, το ένα από τα τρία. Δηλαδή, τηλεφωνείς τώρα. Όχι SMS-ικά, μόνο τηλεφωνικά. 2310-287-888 και κατευθείαν μπαίνεις, διπλή πρόσκληση για να απολαύσεις στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτσι Καζίνο Θεσσαλονίκη την ματσάρα Μπάτε Μπόρισοφ ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης. Τι ώρα είναι αυτό, 10? 10 η ώρα. Οκ, okay, πάει αυτό μόνο τηλεφωνικά. 2310-287-888. Και πάμε τώρα. Μπράβο ρε Γατώνη, μπράβο ρε Παναγιώτη. Βάλε να έχουμε έψιλον, βάλε αυτά, βάλε αλφα, βάλε sky. Λοιπόν, προσέξτε τώρα λίγο. Είναι μεγάλη τιμή μας, η καμάρι μας και περηφάνεια μας. Το εννοώ για το ότι δίνουμε 5 μονές προσκλήσεις. Προσέξτε τον αριθμό. 5, όχι μία, ούτε 3, ούτε 4. 5 μονές προσκλήσεις για ένα πραγματικά τεράστιο live, το οποίο θα λάβει χώρα την Παρασκευή στην πόλη μας. Και εννοώ το live των God is an Astronaut. Μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές post-rock μπάντες όλων των εποχών. Και μία μπάντα
που με κάποιο τρόπο, θα το πούμε αργότερα, συνδέεται και με αυτή την καταραμένη πόλη που λέγεται Θεσσαλονίκη. Fix Factory of Sound. Μεθαύριο, Παρασκευή, 5 μονές προσκλήσεις για το live των God is an Astronaut. 5, όχι μία, όχι τέσσερις, 5 μονές προσκλήσεις για την τεράστια Ιρλανδική μπάντα. Να βοηθήσουμε, η προπόληση είναι στα 20 ευρώ και δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη, έτσι, στα 20 ευρώ. Στη συνέχεια τα early bird που λέμε, στη συνέχεια θα είναι στα 22 ευρώ, 22 πρέπει να υπάρχουν και στο ταμείο 25 ευρώ. Για τέτοιο live δίνουμε 5 μονές προσκλήσεις. Και δίνουμε και 5 εισιτήρια για την ματσάρα ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης την Κυριακή στο στάδιο της Τούμπας. 5 εισιτήρια. Οπότε τι κάνεις εσύ, είπαμε για το Θέατρο Βεργίνα, Μπάτε Μπόρις of ΠΑΟΚ, μόνο τηλεφωνικά, σας περιμένει η Μαριλής. Για τα άλλα δύο, FM κενό, όνομα και επώνυμο οπωσδήποτε, δίπλα γράφεις live ή ΠΑΟΚ ή και τα δύο και το αποστέλεις στο 54526. Συνεντεύξη έχει δώσει ο. Αν πες, τι θες να πεις. Και φυσικά υπάρχει Παναγιώτη και διαγωνισμός. Κατάλαβες γιατί μπαίνω σήμερα με αυτό. Ναι, το άκουσες. Το κατάλαβες. Φυσικά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί χθες αυθαδίασε ναι. Ο Γύλος Παπαδόπουλος είπε στον διευθυντή προγράμματος. Ναι. Διευθυντή προγράμματος, έτσι. Ναι. Όχι διευθυντή γενικά του σταθμού. Όταν σε Sky. Χρήστατο Τσαλτίδη είπε θα κάτσεις στο παγωτό. Έτσι, μπράβο. Στις 21 του Οκτώβρη. 21 Οκτώβρη. Το Μάιο θα κάτσει στο παγωτό. Α, το Μάιο! Το Μάιο. Ναι, το ίδιο. Ναι, στο παγωτό, δεν το είπες. Ναι, στο παγωτό. Και χειρονομία με τα δύο χέρια. Ναι, ναι, και με τα δύο. Και προς τα πίσω πήγες. Προς τα πίσω πήγα κιόλας, ναι. Γιατί χωράω. Και είχες κοκκινήσει. Ναι, κοκκινήσα. Λοιπόν, ανάψω κοκκινήσα. Έτσι. Υπάρχει και διαγωνισμός φυσικά Opticon Express. Ένα ζευγάρι. Φανταστική. Το κάτι άλλο. Με τι θεματική. Πες. Το κάτι άλλο. Με τι θεματική. Πάω κάρι, απίστευτο. Μιλάμε για ακροατές τώρα, μιλάμε για. Ναι, με δική. Βάζεις 30 θέματα και έχουν την ατζέντα Άρη Πάτου 21 Οκτωβρίου. Μιλάμε για τραγικό. Λοιπόν, Opticon Express είναι κοντά μας και σήμερα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Προσέξτε, το σουρντίζω από τη Δευτέρα. Αλλά δεν το έβαλα Δευτέρα και Τρίτη για ευνόητους λόγους. Γράψανε οι εφημερίδες της πόλης μας, της πόλεως μας, οι αθλητικές, την Κυριακή. Την Κυριακή μας πέρασε. Γράψανε. Κάντο. Όπως το 2014 για τον ΠΑΟΚ. Αναφερόμενοι στο 1-2 στον Γιώργο Καραϊσκάκης. Προσέξτε λίγο. Αδύνατο να γίνει. Τα βλέπω εκείνο το πρωί και λέω αδύνατο να γίνει. Αδιανόητο. Δεν μπορεί να το κάνει όπως το 2014. Να το κάνει μπορεί. Όσοι όπως το 2014. Και μου λέει ΠΑΟΞης, γιατί ρε εσύ δεν μπορώ λέει όπως το 2014. Γιατί απλά προψέ. Από το χορτάρι του Γεώργιος Καραϊσκάκης έλειπε ένας ποδοσφαιριστής. Ποιος? Δεν δίνουμε την παραμικρή βοήθεια. Δεν υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ να το κάνει όπως το 2014. Για ψαγμένους το quiz. Για πολύ ψαγμένους. Οι σωστές απαντήσεις μπαίνουν στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Λοιπόν. Η Κλέλια Τσάου θα παίξει το Μουρμούρα λέει. Ναι. Ναι. Κατά τα άλλα, σήμερα σαφώς και θα ασχοληθούμε με βασικό θέμα ποδοσφαιρικό. Έχει ανάλυση αυτό. Σήμερα στο το Αιγαίο στις Φλόγες. Το Αιγαίο, στις το Αιγαίο πραγματικά στις Φλόγες. Καθώς στο ΔΑΚ Νάξου στις 4.30 έχουμε τη μεγάλη σύγκρουση για τον Greek FA Cup. Θύελλα Καμαρίου Σαντορίνης, Ηρακλής 1908. Φύλακας Μάριου. Θύελλα Καμαρίου Σαντορίνης. Η Θύελλα Καμαρίου δεν θα είναι μόνη της. Περίπου 450 οπαδοί της ταξιδεύουν από την Σαντορίνη. Καμιά κατοσταριά Κινέζη. Και ο Ηρακλής. Από μηνάκια του καλοκαιριού. Και ο Ηρακλής δεν θα είναι μόνος του, καθώς όλοι οι ντόπιοι θα είναι με τον Ηρακλή. Γιατί? Γιατί είναι γνωστή η σύγκρουση της Νάξου με την Σαντορίνη. Α, τόσο πολύ, ε. Έτσι. Ναι. Και θα είναι και περίπου 40 οπαδοί του από τις Κυκλάδες. Είναι δηλαδή το Κυκλαδίτικος. Ελκυκλάδικος. Ελκυκλάδικος. 4.30 ναι. Ζωντανά από τον λίμπερο της καρδιάς σου. Περιγραφή Ματζιούκης. Δεν το νομίζω. Σαντορίνη, θα πάει. Λοιπόν, βασικό ερώτημα της σημερινής εκπομπής. Έλα. Βασικό θέμα. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο Αντελίνο Βιερίνια της Γιούβε. Επαναλαμβάνω, βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Είμαι ο Μαριούλη και είμαι ο Κουμπλετσικούλης. Είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ο Αντελίνο Βιερίνια της Γιούβε. Τέτοια θέματα μόνο ασλαμής. Σε πόσες εβδομάδες υπολογίζεις εσύ που ακούς να γυρίσει
ο άσυλος Πορτογάλος στην άμυνα του δεύτερου πιο ιστορικού συλλόγου του Τωρίνου. Εγώ λέω σε 2 με 3. Θα γυρίσει ο άσυλος Πορτογάλος στην άμυνα του δεύτερου πιο ιστορικού συλλόγου του Τωρίνου. Πώς γίνεται η Γιουβέντους να παίξει χθες και εσείς να παίζετε σήμερα? Παναγιώτη, αυτό να κλείσουμε. Ναι. Και μετά με τις ησυχίες ακούω. Ναι, 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 ναι. Φυσικά είχαμε βραδιά Champions League χθες. Ναι. Πώς γίνεται η Γιουβέντους να παίξει χθες και εσείς να παίζετε τη μάτια της σήμερα? Να σχολιάσεις ό,τι θέλεις για αυτά που είδες ή δεν είδες ή άκουσες από τα εψεσινά μάτς της βραδιάς του Champions League και πραγματικά ανθρώπους που τους γνωρίζω περίπου 10 με 14 χρόνια και ήξερα ότι είναι οπαδί του Άρεος, εψέ έμαθα ότι είναι οπαδί της ΑΕΚ. Γιατί τέτοια αγωνία στο ΑΕΚ Μπενφίκα από οπαδό της ΑΕΚ δεν πρέπει να είδα εψέ το βράδυ. Ειδικά είδα στο, όμως, στο 0-2. Είδα όμως από οπαδούς του Άρεος, πραγματικά. Ειδικά για τον έναν που, οπαδός του Άρεος. Τι γράφει το κύριο Σαλτίδης? Που τον ξέρω 14 χρόνια. Πίστεψα ότι είναι ο παδός της ΑΕΚ. Ότι έκανα λάθος. ΑΕΚ Μπενφίκα τι έχει παίξει? Διπλό. Manchester United Valencia τι σήμερα έχει παίζουν αυτό? Όχι, όχι. Τι έχει παίξει και δίπλα έχει τικ? Χι, α, σήμερα παίζουν. Παίξαν χθες, φίλε. Παίξαν χθες. Γιατί βλέπαμε εκεί πέρα στο γυρίστρο που γυρνάει τα παιχνίδια. Δεν πήγε ο Old Trafford. Φάση δεν πρέπει να γίνει. Το πιάσε. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, βλέπεις. Ναι. Με στοιχεία. Ναι. Διπλό η Μπενφίκα. Χι η Manchester. Αυτό το παίξεις εσύ. Ναι, ναι, κοίτα να χειροκροτήσω. Στοιχεία τι εννοείς δηλαδή? Ότι φαίνεται, ότι δεν το λέω. Α, να το. Ναι. Εσύ ούτω, να χειροκροτήσω. Και ισοπαλία Νάπολη Λίβερπουλ για να κλείσουμε. Μπράβο. Όχι. Ναι, έτσι, 2 ευρώ, 3. Τις άλλες φορές ναι, δεν έρχεται. Δεν είχα εκπομπή φίλης. Α, ναι. Κάτσε αυτό, τι, για να μου γκρεμίσει ότι οι Αριανοί χθες ή οι Αριανούς με τον Παναγιώτη μαζί τα βλέπαμε τα μάτς. Α, Μπενφίκα διπλό. Τον έναν τον ξέρω περίπου 14 χρόνια. Αυτό το μάτς θέλει ανάλυση, φίλε, για μια εβδομάδα ολόκληρη. Ποιο? Αν θες να συγκρίνεις το ΑΕΚ Μπενφίκα με το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Το ένα είναι μάτς ομίλου, το, ναι, το άλλο ναι, είναι μάτς για σκορ. Το ένα είναι τι μάτς για σκορ? Έχει λήξει με 1-1 το πρώτο μάτς και παίζουν για ένα συγκεκριμένο σκορ στο δεύτερο. Ναι, μάλιστα, το ναι, άλλο είναι μάτς ομίλου. Ναι, εντάξει. Έχει διαφορά. Δεν είπα, εντάξει, okay, εντάξει, δεν είναι καλό θέμα. Δεν έχει διαφορά. Έχει διαφορά, αλλά είναι και πώς το βλέπεις, έτσι. Καλά, είναι και πώς το βλέπεις. Εσείς δεν το βλέπετε. Ναι. Δεν βλέπετε. Εγώ είδα μια ΑΕΚ να μην υπάρχει στο πρώτο ημίχρονο. Καλά, ας τα πούμε στη, μετά, μετά το διάλειμμα. Ναι. Μετά το διάλειμμα. Και... μετά το διάλειμμα. Καλά, αλλά, έχουμε τώρα. Ναι. Έχουμε, Παναγιώτη, 7 λεπτά έχεις. Ναι. Δεν είπαμε, ναι, διά. Είναι και 23. Το ποτήρι είναι ή μισογεμάτο ή μισοάδιο. Άλλο το βλέπει μισογεμάτο, άλλο το βλέπει μισοάδιο. Τι μπορείς να πεις? Μπορείς να πεις ότι αυτή η ομάδα με τον Μπίτσι, με τον Μπίτσι που μας τρέλανε πριν 20 μέρες. Ομαδάρα είναι, ρε, ότι είναι ομαδάρα. Και στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσαν να περάσουν τη σέντρα επειδή μείναμε 10 παίκτες. Τόση διαφορά ποιότητας. Η ΑΕΚ δεν υπάρχει στο πρώτο ημίχρονο και αυτή η ΑΕΚ πάει να κερδίσει το παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ που της έχει κάνει 20 λεπτά μέσα στην αιστεία την έχει βάλει, έφαγε 4. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Είναι πώς το βλέπεις όμως, έτσι. Μισό λεπτό, ρε φίλε, κάτσε. Ακριβώς. Ναι. Περίμενα. Την ποιος στην κουβέντα είπες? Ναι. Βλέπεις λοιπόν ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Περίμενε. Ναι. Με αυτή την ανάλυση χθες πριν τον αγώνα, ναι, με αυτό που λες. Περιμένω να κάνεις, ναι, ανάλυση. Ποιο, ναι, η ανάλυση είναι αυτή. Πιο σημαντικό, ναι, είναι άλλο πράγμα. Καλά, αυτός κάνει μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Αυτός κάνει ανάλυση. Ναι, ναι, ανάλυση πριν το μάτς. Άμα δεν το βγει όμως. Όχι, ίσα-ίσα. Λέει πριν το μάτς τα συν και τα πλήν και τη διαφορά του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ σε αυτό το μάτς. Περίμενα να σου πω κάτι. Του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ σε αυτό το μάτς. Πριν το παιχνίδι της ΑΕΚ. Τι είπε, άκουδες. Είπε είναι τα όπως. Μισογεμάτο ή μισοάδιο. Ναι, άκου τι κρατάει από ένα μάτς που έφαγε 4 γκολ. Αυτό είναι χθεσινόφιλο, Μάριε. Ναι. Χθεσινόφιλο. Και η Μαγιά δηλαδή, το κάνει πριν το μάτς. Τι λέει για την ΑΕΚ πάνω κάτω έτσι. Με δύο πινελιές. Με δύο πινελιές. Περίμενε λίγο. Δύο-τρεις πινελιές θέλω να μάθω. Είπες, το βλέπουμε, ναι, μισογεμάτο ή μισοάδιο. Ναι. Τι κάνεις λοιπόν, σε ένα, ναι, μάτς που έφαγες 4, ναι, κρατάς το πρώτο 20 λεπτό, ναι, που είσαι καλύτερος. Ναι. Και στο μάτς, ναι, προχθές, το οποίο είναι παραδοσιακό, που έπρεπε να φας 4, ναι, και κέρδισες, ναι, έλεγες ο Παοκάρα. Όχι, αγόρι μου, Παοκάρα. Μην πας σε άλλα πράγματα. Λέμε για το, ναι, ΠΑΟΚ Μπενφίκα και το ΑΕΚ Μπενφίκα. Εδώ τρώγαν τα νύχια τους στο 2-0 χθες στο μαγαζί που ήμασταν, Αγιανή. Μην φάει 4 η ΑΕΚ και σου λέει, μη σπάς το ρεκόρ Μπενφίκα, ρε φίλε, του ΠΑΟΚ. Κατάλαβες. Αυτός ο. Καλά, αυτό είναι το παδικό. Άλλο παδικό. Η οπαδική προσέγγιση και ότι ο ένας υποστηρίζει τον αντίπαλο. Ρε φίλε, ξέρεις τι γινόταν χθες, το έχεις δει το παιχνίδι. Δεν υπάρχει ΑΕΚ για 45 λεπτά. Α, που νόμιζα δεν υπήρχε κόσμο, νόμιζα ότι ήταν χαρτόνια ήταν αυτή απέναντι. Και στα επίσημα και απέναντι και στα πετάλα. Φίλε, φωνή μηδέν, τίποτα. Ρε Παναγιώτη, η μεγάλη απογοήτευση. Η μεγάλη απογοήτευση. 0-2 στο 15, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε. Ο παδό τη διαφωνία. Ο Άκα 0-2 στο 15. Σε αυτό του παραδέχομαι σε πολλά πράγματα αυτού, ρε φίλε. Φωνάζω, θα ακολουθήσω. Του Αριανού. Και έχει του δικού μα, ρε φίλε. Δεν υπήρχαν χθε οι ΑΕΚ. Τρομερό πράγμα. Τέλο πάντων, μην πάμε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο.
δεν υπάρχει ΑΕΚ, βγάζει την κάρτα στο 45, πάει να κάνει και το 1-2 και πέρα στο, πριν τελειώσει το ημίχρονο και μπαίνει του στο δεύτερο και βλέπει άλλη ομάδα. Το μπάτζετ αυτό των 150-200 εκατομμύρια που λένε για την Μπενφίκα, λες τι είναι αυτή ρε φίλε, η Τρίγλια είναι. Η Τρίγλια είναι. Η και ξαφνικά η ΑΕΚ έγινε η ΑΕΚ και η Μπενφίκα. Ναι, πώ αλλάζουν παιδί μου οι ισορροπίες. Δηλαδή, αν μείνει με 11 κανονικά η Μπενφίκα, το μάτσι λίγα 0-5 χθες, έτσι. Δεν υπάρχει έξω πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, πώς να το αναλύσει αυτό το παιχνίδι και τι να πει. Δηλαδή, όποιο και να το αναλύσει διαφορετικά, θα του πει: έχει δίκιο. Αυτό λέει λοιπόν γράφει ο Χωρίς τη Ράντα πριν τον αγώνα. Αυτό ναι. Ακριβώς που λες. Ναι. Λέει ότι η Μπενφίκα, ναι. Ενώ έχει πάρα πολύ καλό υλικό, ναι. Πολύ ποιοτική ομάδα, μπορεί να σε σκοτώσει στο πολύ καλό τη 25 λεπτό, ναι. Όταν καταραίει, ειδικά με ελληνικές ομάδες, π.χ. με Ολυμπιακό, μπορεί να πάθει μεγάλο κάζο σε 20 λεπτά. Με τον Ολυμπιακό πότε στο. Αλλά η Μπενφίκα θέλει, ναι. Να την παίξει μπάλα. Και υμνεί τον ΠΑΟΚ, ναι. Ο Χωρίς Τυράντες, και λέει: ακριβώς ο ΠΑΟΚ έτσι τις πέτυχε δύο γκολ. Στα σημεία που πήρε μέτρα και έπαιξε ποδόσφαιρο, κυρίως στην Πορτογαλία, με έναν παίκτη που λέγεται Ουάρντα. Ναι. Και τράβηξε όλο τον ΠΑΟΚ μπροστά. Ναι. Αυτό λέει πριν τον αγώνα αυτός. Ο Χωρίς Τυράντες. Ναι. Ο Χωρίς Τυράντες. Ναι. Έτσι, και τα αναλύει πάρα πολύ ωραία. Και λέει, ότι η ΑΕΚ πρέπει να έχει οδηγό τα δύο καλά 20 λεπτά του ΠΑΟΚ. Αλλά με τον τρόπο, όχι επειδή προέκυψαν, ναι. Γιατί είναι και αυτό της Τούμπας. Η Τούμπα το πρώτο τέταρτο είναι, δεν πιστεύω ότι θα παίξει ΠΑΟΚ Μπαρσελόνα. Το πρώτο τέταρτο είναι του ΠΑΟΚ. Καλά, έχουν γίνει και τέταρτα στην Τούμπα, ρε φίλε, που δεν είναι. Καλά, τραγικά, ΠΑΟΚ. Εντάξει. Υπάρχει εντάξει, και το 0-3 ναι. Με τους. Άρα, καταρρύπτει αυτό το πράγμα, το γεγονός ότι ξέρεις τι. Αν βγεις μπροστά με την Μπενφίκα. Αλλά σε ομάδα, ναι. Σε υλικό, δεν, ναι. Συγκρίνω τη Μπενφίκα ούτε με τον ΠΑΟΚ ούτε, ναι. Με την ΑΕΚ. Φυσικά, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει. Ο Πίτσι, ναι. Εδώ, ναι. Θα είναι θεός. Χθες το δεύτερο ημίχρονο, η Μπενφίκα είναι μια ζωμαδούλα. Εσύ παίζεις, ναι. Εσύ παίζεις, ναι. Με τον γεμιστά της πεθεράς μου, ναι. Και ο άλλος έχει τον Γκριμάλντο, ναι. Που τον θέλουν αυτή τη στιγμή. Που πάει η ΑΕΚ να του κάνει 3-2 δηλαδή. Εκεί τους κρεμάς, δεν τους στέλνεις τότε στη Λισαβόνα, τους λες πάρτε στο Ρίο, πηγαίνετε στο Ρίο Άβε και μείνετε εκεί να συνέλθετε για ένα μήνα. Με τα γεμιστά της πεθεράς μου. Καλά, εντάξει, αυτό με τον μπάτζετ εντάξει είναι και μύθος, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να αξίζει. Είναι σημείο. Με λεφτά μπορεί να κάνεις ομάδα. Ναι. Μπορεί και να μην κάνεις ομάδα. Με πολλά λεφτά σίγουρα θα κάνεις. Το θέμα είναι όμως, ξέρεις τι, αν αυτά τα λεφτά αξίζουν. Όπως ο Χατσερίδη δεν αξίζει 1,5 εκατομμύριο, έτσι και ο Πογκμπά δεν αξίζει 100 εκατομμύρια, ναι, έτσι αξίζει, και ο Πίτσι. Ναι, αξίζει 50 όμως ο Πογκμπά Παναγιώτη. Ναι, τι ορίζει δηλαδή, ρε φίλε, αυτή τη ναι. Άστα, εγώ δεν λέω τα λεφτά. Ναι. Η πραγματική αξία. Ναι. Γκριμάλδο, όχι ο ΠΑΟΚ, ναι. Όχι ο Ολυμπιακός, ναι. Η Ελλάδα όλη δεν έχει ούτε στον ύπνο της. Είναι αριστερό. Τώρα με βάζει την αποστολή. Δεν του πάω μία, το ξέρει. Ναι. Δεν του πάω μία. Με βάζει τώρα. Το κατάλαβα και μετά το πάκου. Μπενφίκα που ήμνησε στου οπαδού του. Του αματατζίδε. Φίλε, και χθε. να σου πω κάτι. Τι είπα. Όχι, το λέω και τώρα. το λέω και τώρα. Φίλε, γυρίζει η κάμερα στην Τούμπα και βλέπω σε ένα σετ. Είναι Ευρωπαίοι. Είναι Ευρωπαίοι. και κάτι άλλο. Τι μπορεί να κάνει να του αγαπήσει, ρε φίλε. Δεν του αγαπώ. Μα με βάζει. Είναι βλάκα. Εσύ που θες κρεμασμένα τα πανό, τον Άγγλο κτλ. Αυτό τον ελεγχό του Champions League, ρε φίλε. Δεν κρεμούσα πανό για εξήγηση. Χθε το άκαρε. Συγγνώμη, καλά λίγο αγόρα. Είναι σπαστά τα ελληνικά μου. Καλά λίγο αγόρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να ημνεί αυτό το πράγμα. Κατάλαβε τι ημνεί. Όχι, δεν κατάλαβα τι ημνεί. Δεν κατάλαβα τι ημνεί. Το ύφο. Σαν εικόνα είναι Ευρωπαίοι οι άνθρωποι, ακόμη και αυτοί. Με τι έχει εξοργιστεί. Η υπόλοιπη δείχνει στην Τούμπα είναι κάτι σαν Ευρώπη. Μάλιστα. Δεν είναι εικόνα Ευρώπη αυτό. Α, αυτό ισχύει και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Προφανώς. Ναι, προφανώς. Ο Ολυμπιακός λίγο, ναι. Οι δυο αντικρισές κερκίδες, ναι. Επειδή το γήπεδο είναι κάπως πιο ευρωπαϊκό, πιο ποδοσφαιρικό, πιο. Θυμίζει Ευρώπη στα ευρωπαϊκά. Μάλιστα. Γιατί προχθές δεν θυμίζει Ευρώπη, είναι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι, το λέω. Μάλιστα. Σαν εικόνα. Ναι. Καταρχάς οι άνθρωποι έχουν πολιτισμό. Ναι. Πες μου, πες μου, το σηκώνουμε το γιούρο. Μέσα εμένα και ήταν διπλανσιά. Και αλλά, είναι ο Εουσέμπιο, ναι. Βγαίνει φωτογραφία με την ελληνική ομάδα χαμογελαστός. Ε, τι να κάνει. Ζει, πέθανε ο Εουσέμπιο, ξεκόλλησε ξεχαστικά. Πέθανε νομίζω, πρόσφατα πέθανε. Ναι, τέλος πάντων, αν πέθανε θεός χωρίς τον άνθρωπο, κόλλησα με τεράστιο Εουσέμπιο. Ποιος Έλληνας το έκανε αυτό. Και αν το έκανε ποδοσφαιριστής βετερά, αν πήγαινε ο Κούδας. Να βγει με την Πορτογαλία. Χαρούμενος. Τι πινελίκη θα το γιο άνθρωπος. Ναι. Από τους Έλληνες, τους περήφανους. Άρα λέει ο Αντώνης, έτσι, ότι ο ΙΑΕΚ έπρεπε να παίξει όπως το πρώτο 20 λεπτό του ΠΑΟΚ. Όπως κυρίως, ναι. Ο ΠΑΟΚ, ναι. Στο 20 λεπτό του, ναι. Στην Πορτογαλία μέσα. Που βάζει τον Ουάρντα, που ξέρει μπάλα, ναι. Κρατάει μπάλα, δημιουργεί φάσεις, τραβάει τον ΠΑΟΚ πάνω μέτρα και την παίζει την Μπενφίκα μπάλα για να ανησυχήσει. Ποιον έχει αντίστοιχο Ουάρντα η ΑΕΚ. Μάνταλο. Δυστυχώς είναι ο Μάνταλος. Με λύπη μου το λέω. Ναι.
Εγώ το ότι έχουμε ότι οι πιο τεχνικοί Έλληνες ποδοσφαιριστές, τα δεκάρια μας, ναι, είναι ο Μάνταλας και ο Φορτούνης. Αλλά τελειώσει, αν ψάξει για δεκάρι, το τελευταίο είναι ο Νιόμπιας. Τα δεκάρια μας. Ούτε καν τον Τζάρτα. Άντε και τον Τζάρτα το βάλω μέσα, αλλά εντάξει, μπορεί να έχω και ένα μένος εναντίον του. Okay. Παναγιώτη, μπα στα παλιά. Ναι. Πεκτούρα ο Τσιάρτας. Άστο μένος. Πεκτούρα, τεράστια. Και εγώ δεν το χωνεύω καθόλου. Και Γρηγορούλης. Πεκτούρα. Και τραγικό και με τα κοινωνικά αυτά που λέει για τους γκέι και αυτά τραγικό. Μιλάμε για. Με θλίψη μου λέω ότι τα δεκάρια μας φέτος, το ότι ο Μάνταλος παίζει στην ΑΕΚ ενδεκάδα είναι μηνύσιμο για μένα. Διαπορώ ο Νεστορίδης ο Κώστας πως κάθεται και βλέπει ο άνθρωπος ΑΕΚ που την αγαπάει, τη λατρεύει και συνέχεια κλαίει για την ΑΕΚ, πως βλέπει αυτόν για δεκάρι. Πραγματικά θλίβομαι. Αλλά εκεί πήγε το ποδόσφαιρό μας. Ο Μάνταλος και ο Φορτούνης να είναι οι δύο πιο ποιοτικοί δημιουργικά Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θεωρείς πιο άδικο το ότι κέρδισε ο ΠΑΟΚ ή αν χθες γινόταν το ΑΕΚ Μπενφίκα 3-2? Αν σου φέρουν δύο εικόνες, φίλε, και σου πούνε. Τι θεωρείς πιο άδικο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 ή ΑΕΚ Μπενφίκα 3-2? Πιο άδικο? Ναι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1. Μάλιστα. Γιατί ο ένας βάζει γκολ. Ο άλλος βάζει δύο γκολ. Κάνει ευκαιρίες. Κάνει φάσεις, πιέζει για περίπου. Πιέζει φουλ για 32 λεπτά και τρώει τον γκολ από τη βλακεία του Κλωναρίδη. Ρε Κλωναρίδη, πας καλά. Είναι μόνος ο Γιακουμάκης, μόνος με την εστία ολόαδια. Και πας να σκοτώσει το λαχοδίο. Το βάζει η μικρή η κορούλα, η Μαρία Ετσαλτίδου, το βάζει το κοριτσάκι να είναι γερό. Η Μαρία Ετσαλτίδου, πήγαμε στη βάρτιση του Παναγιώτη, όχι χωρίς τον Παναγιώτη, με το δασκαλάκι, πλασάρει και το βάζει. Η Μαρία Ετσαλτίδου. Δεν είναι στη βάθηση, τώρα που τα θυμηθήκα. Δεν τον κάλεσε. Όχι, μου ήρθε και μου ήρθε. Όχι, είχε δουλειά, είχε σημαντικό ρε. Πήγε κάτι για μπάνιο. Αυτό που ξέρει. Τι? Για μπάνιο. Είχε σημαντικό, πήγε καλά. Σημαντικό είναι το Bayern. Σαφώς τι είπα, την αλήθεια είπα. Λοιπόν, σχολιάστε για όλα αυτά που είδαμε. Οι διαγωνισμοί, βλέπω δεν ξυπνήσατε. Δίνουμε 5 εισιτήρια. Δεν έχεις τέτοιο. Ω, δεν έχω. Πες εσύ. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Είναι ματσάρα, Κυριακή απόγευμα, στάδιο Τούμπας. Παιδιά, ξέρουμε από αυτό, ώρα. Είναι νωρίς μεσημέρι, είναι. Σωτήρι, 6 ώρα είναι. Μπορεί να είναι νωρίς. Θα το πω εγώ. Ναι, και δίνουμε και 5 μονές προσκλήσεις για το τεράστιο live της τεράστιας Ιρλανδικής μπαντάρας God is an Astron στο Fix Factory Παρασκευή βράδυ. 5 για τους God is an Astron. Και όσοι πάρετε τηλέφωνο τώρα έξω, πάτε αύριο στο καζίνο το βράδυ. Με την παρέα σας. Με την παρέα σας, ό,τι θέλετε. Όσοι προσκλήσεις θέλετε. 15-15. Πάρτε έξω στη Μαριλής, δώστε ονοματεπώνυμο για να πάτε στο καζίνο να δείτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την πάτε μπορεί. Α, μπορεί και με ένα τηλέφωνο να το βάλει παραπάνω. Ναι. Άλλα ονόματα απλά. Άλλα ονόματα, εντάξει, είναι όχι. Να βάλει άλλα ονόματα. Okay. Να πάτε με την παρέα σας να δείτε το παιχνίδι, θα έχει και show εκεί από το Τσαρό. Είναι μόνο τηλεφωνικά το πάτε μπορεί στο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται. Παίρνετε ένα τηλεφωνάκι. Έτσι. Παίρνετε ένα τηλεφωνάκι στη Μαριλής. Θα βγω στην πίστα. Και πηγαίνετε κανονικά. Δεν θα πας. Όχι στην πίστα, εδώ λέω. Και απάντησε μας αν πιστεύεις ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι βασικό θέμα αυτό. Είναι ο Αντελίνο Βιερίνια της Γιούβε. Και σε πόσες εβδομάδες υπολογίζεις να γυρίσει ο άσυλος Πορτογάλος, ο άσυλος Ιβοριανός, στην άμυνα του δεύτερου πιο ιστορικού συλλόγου του Τωρίνου. Θα μπορούσε αυτό το κομμάτι να το βάζει για τον Φερνάντες του ΠΑΟΚ. Ντάνι Μπόι. Ντάνι Μπόι. Θα είμαι ειλικρινής. Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι, δεν υπάρχει κανένας μηνυματικό σχήματος. Τίποτα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Νέκρα. Πραγματικά απογοητεύομαι. Μήπως φταίει ο Γιαβορίδης ο Σπύρος? Disappointed. Μήπως μας μισμιζιάζει ο Γιαβορίδης ο Σπύρος, ο οποίος ναι μεν είναι θεούλης στην εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων, αλλά μήπως λέω μας μισμιζιάζει? Δεν το νομίζω. Σπύρο Γιαβορίδη, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε για την στήριξη. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πραγματικά μαγικά, κάνει την παλιά διαλυμένη μπαλκονόπορτά σου και τα παντζούρια σου ολοκένουρια να τα ζηλεύει και το Buckingham Palace. Και όλα αυτά σε πολύ χαμηλή τιμή, ειδικά αν πεις Γιαβορίδη, σε ακούμε εκεί το πρωί σε αυτούς τους τρεις μπαγλαμάδες. Bonjour. Κάνε καμιά τιμούλα, θα εξηγηθεί ο Γιαβορίδης ο Σπύρος. Στην κάτω Τούμπα βρίσκεται, στην Επταλόφου 31 και απαντάει στο τηλέφωνο 2315 539310. Αν το καλέσεις τώρα, 2315 539310, θα ακούς μια φωνή να λέει Γιαβορίδης Σπύρος. Λέγεται παρακαλώ. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας, πραγματικά απορώ, ειλικρινά, απορώ και εξίσταμαι, ειλικρινά. Καταρχάς να πούμε γιατί η γιορτή είναι σήμερα. Τι είναι? Δίνω τον χρόνο στον Παναγιώτη να απαντήσει στα γρήγορα. Ναι. Τετάρτη σήμερα, 3 Οκτώβρη, Σωτηρίου 2018, Διονυσίου Αρεοπαγήτου, μεγάλη γιορτή. Τσοχατζο. Χρονιαπολίζω τον φίλο μου, τον Διονύση, τον συμμαθή μου από το Δημοτικό, που είχε πάρει εδώ σε με το Βέλγιο και έπαιζε goalkeeper, Ελληνοβέλγος, Διονύση, να είσαι καλά παλικάρι μου. Πού έπαιζε. Και σε όλες και όλους που γιορτάζουν, ναι. Ποια πόλη γιορτάζει σήμερα, Παπαδόπουλα? Η Λαμία.
Ειλικρινά σου δίνω άλλη μια ευκαιρία και φεύγεις. Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αρεοπαγίτου. Άλλη μια ευκαιρία και φεύγεις. Συγγνώμη. Γιάρτα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, πραγματικά δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπομαι καθόλου. Δεν τρέπομαι, δεν καταλάβω γιατί δεν τραπώ. Σωτήρη, μιλάμε για. Αρκαδία. Ποια πόλη είναι μπροστά τη, ο Διονύσιο Αρεοπαγίτη, δε εσύ. Ποια. Α, η Αθήνα γιορτάζει σήμερα. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι. Τώρα θα πω καμιά κουβέντα. Ναι. Μα φωνάζουν όπω μα φωνάζουν. Βούλγαρο, πε τώρα, φίλε, τι κακό είναι. Δεν το λέω. Σιγά το πράγμα. Δεν το λέω. Κακό είναι. Δεν το λέω. Ειλικρινά. Γιορτάζει η Αθήνα. Απελευθέρωση και τέτοια. Έχει γίνει 51 ετών και δεν ξέρει Διονυσίο Αρεοπαγίτη. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν είμαι σαν ξελικό. Χρόνια πολλά. Στη Διαμαντόπετρα, στη γη στο δαχτυλίδι, στην πανέμορφη και μοναδική Αθήνα, μία από τις τέσσερις Μητροπόλεις του κόσμου. Στη γη στο τρεχαντήρι. Επίσης, δαμάριδος της Αθηναίας, σήμερος Γυράρδος, Ελευθέριος και Θεοτέκνου, χρόνια πολλά και όσοι γιορτάζουν, Ανατολή Ηλίου. Δηλαδή είναι αργία σήμερα κάτω. Ναι. Μπράβο. Ανατολή Ηλίου 722, Δύση 7 και 6 και 7 κάπου εκεί. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας. 5 μονές προσκλησούλες για τη λαϊβάρα των God is an Astronaut, η μπάντα η οποία έχει κυκλοφορία και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, καλά το ακούτε, η τεράστια αυτή η Ιρλανδική μπάντα έχει κυκλοφορία και στη Θεσσαλονίκη, στην ιστορική και θρηλυκή Lazy Dog, του Μπάμπι του Αργυρίου και του Κώστα του Μπρατσίδη. Μπάμπι, καλημέρα. Τεράστια μορφή της πόλης, αυτές είναι οι μορφές της πόλης και όχι κάποιοι όψιμοι τηλεοπτική παραγωγή και κάποιοι άσχετοι σκυλάδες. Ποιον κυνηγάς. Καλημερίζουμε τεράστια Μπάμπι Αργυρίου. Καλημέρα, καλημέρα. Που έμαθε στην πόλη να ακούει μουσική. Την Παρασκευή το live είναι στο Fix Factory. Απλά δίνουμε από σήμερα γιατί έχουμε κι άλλες να δώσουμε και θα δίνουμε και θέατρο αυτές τις μέρες και παιδικό θέατρο για την Κυριακή για να χαρούν οι γονείς και οι μικροί μας φίλοι. Ωραία. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Ματσάρα, Κυριακή, στάδιο Τούμπας. Ώρα 6 και 4, 5 εισιτήρια. Αυτά είσαι μεσικά. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, ΠΑΟΚ και τα δύο. Αποστολή στο 54526. Και τηλεφωνικά καλείς και κερδίζεις διπλή πρόσκληση και για σένα. Και για κάποιους φίλους σου, αν δώσεις άλλο ονοματεπώνυμο, στη Μαριλίζη 2310-287-888 για να απολαύσεις τη ματσάρα Μπάτε Μπόρις of ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη το βράδυ στις 10 η ώρα στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino. Βαθιά υπόκληση. Στη Manchester United που πήρε τον πόντο. Βαθιά υπόκληση. Στα Παλουκάρια. Τι να κάνω άλλο, ρε φίλε, δεν έμπαινε μέσα. Τι να μπει μέσα, ρε κακομίρι. Βαθιά υπόκληση. Εγώ νόμιζα σήμερα παίζετε. Μια φορά δεν γύρισε στο Old Trafford, στο θέατρο των Κινέζων. Βαθιά. 30 φορέ. Κακομιράκο. 30 φορέ. Άρε κακομιράκο. Βαθιά υπόκληση. Στα Παλικάρια του Eric Ten Hag που κάνανε κουτί. Την ομάδα του Λεβεντόφσκι μέσα στο Μόναχο. Μπράβο ρε παλουκάρια. Μπράβο ρε παλικάρια. Δόξα και τιμή στον Νουσαΐρ Μαζράουι, τον Πεκταρά, τον Ολλανδό. Ολλανδό λέμε τώρα. Που πέτυχε τον γκολ και για πολλωστή φορά να πω στη ζωή μου. Ρεντούσαν Τάντιτς, πόσο πεκτούρα είσαι, ρε φίλε. Πόσο πεκτούρα είσαι, ρε περήφανε Σέρβε. Τι πεκτούρα είσαι εσύ. Τα ζούμε και αυτά, ρε φίλε. Γιατί έφυγε από τη Southampton. Γιατί έφυγες από την Premiership. Μάριος Ασλαμάς, η μνή, να... η Βηροειδή, η μνή Εάντα, δηλαδή τα Γιάννενα του Άμστερνταμ. Με ποιον παίζαν όμως. Με ποιον παίζαν. Γιατί έφυγες από τη Southampton, ρε φίλε. Γιατί έφυγες από την Premiership. Εντάξει, για να παίξεις Champions League. Δηλαδή να παίζεις κάθε μέρα. Μάρκαρε το. Τώρα μαρκάρω, ορίστε κύριε. Να φύγει κάτι μια. Μπράβο, ρε Παναγιώτη. Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Επίσης. Τρισάθλια φανέλα ο Άγιαξ. Αστεία. Ναι. Αστεία. Και η δικιά σας κάτω είναι φίλε. Αστεία. Ούτε η δικιά μας μου αρέσει. Και βαθιά υπόκληση και χειροκρότημα τον στα cross. Παλικάρια, σε ποια παλικάρια, του Βίκτορα, του Γκοτσαρέγκο, που κάνανε καλαμπούρι με τη Βασίλισσα. Μπράβο ρε παλικάρια, 1-0, με τον γκολ να μπαίνει στο τρίτο λεπτό. Ναι. Φαντάζομαι ότι έτρεξε κόσμος να παίξει διπλό. Εδώ πήγε να μείνει το 1-1 το Hoffenheim City, ρε, από το 5. Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Έμεινε. Στο 2 δεν γλιτώνεις, φίλε, με την μπάλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις. Είδες τι γίνεται. Μαγικά γίνονται. Μπάγερ Άγιαξ μπαίνει 1-1. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά λίγο. Βαθιά ναι. Υπόκληση Σπάρτακ Μόσχας. Ναι. Φανελάρα Ούμπρο. Τέλεια. Φανελάρα Άμπρο, όχι Ούμπρο. Άμπρο. Με τον γκολ του Νίκολα Βλάσιτς από το τρίτο λεπτό του περήφανου Κροάτη μέσου, του Πιτσερικά. Μπράβο ρε Σπαρτάκ Μόσχας. Μπράβο. Και μπράβο για την Άμπρο. Φανελάρα. Μπράβο. Η Δε Λιόν, η εκτός έδρας της, είναι η ίδια του Ολυμπιακού.
Φασόν. Εγώ νομίζω ότι καμιά Σερβία παίζει τέτοια. Κλασικό τη Αντίντα. Ναι. Φασόν. Πούμα και Αντίντα είναι αβέρτα στα φασόν. Μα... Γι' αυτό η Άμπρο είναι τεράστια. Ναι. Φτιάχνει για την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Έτσι, μπράβο. Βλέπω τη Λιόν και λέω Ολυμπιακό παίζει. Όντως, ναι, έχει δίκιο. Ναι. Είναι η εκτό του Ολυμπιακού η φετινή. Θυμίζει και λίγο η Αγγλία του 82, ε. Αντιγραφή είναι. Ναι. Την Admiral. Αντιγραφή ναι. είναι. Για μισό λεπτό σου γιατί ναι. ξέρει και εγώ ναι, το 82. Ναι, παλικάρι. Σχεδόν αντιγραφή. Ναι. Και λέω Ολυμπιακό παίζει. Μάθαμε τελικά η Λιόν γιατί ήταν τιμωρημένη σε αυτόν τον ελληνικό θεσμό του Τσάμπιονς Λιγκ. Πέρσι είχαν κάτι, είχαν μπει μέσα. Κάτι κανένα. Τη Λιόν. Κάτι είχαν μπει στο Βελιγράδι παίζαν οι άλλοι. Και λέω είναι δυνατόν. Εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα από τον Θουβού. Καλημέρα παιδιά. Αν και έλευση, πάντα μία από τι καψούρε μου ήταν ο τεράστιο Πολ Σκόουλ. Χθε διάβασα κάτι που είχε πει ο Ζιντάν. Τον ρώτησε δημοσιογράφο. Ναι, ναι, είναι γνωστό αυτό. Πώ είναι να είσαι ο καλύτερο μέσο του κόσμου και απαντάει ο Ζιντάν. Δεν ξέρω, ρωτήστε τον Πολ Σκόουλ. Φουβού, υποκλίνω στο μεγαλείο σου. Μπράβο. Το έχω αναφέρει 30 φορές. Ζιζού. Το είπε ο Ζιντάν. Ο Πολ Σκόουλ είναι η επιτομή του ποδοσφαιριστή των 90s. Η επιτομή. Έτσι, μπράβο. Έχω χάσει το λογαριασμό ναι. πόσα κρίσιμα γκολ έχει πετύχει ναι. και για την Αγγλία και για τη United. Ναι. Πρόσεξε όμως. Τεράστια γκάμα. Και εμείς χάσαμε το λογαριασμό πόσα λεπτά καθυστερήσει έδιναν οι διαιτητές για να κέρδισε τα παιχνίδια. Μισό λίγο ποδοσφαιρικά να πω κάτι. Ναι, και εγώ ποδοσφαιρικά, ναι, κατάλαβες. Τρομακτικά ετερόκλητη η γκάμα των γκολ που έχει πετύχει ο Πολ Σκόουλ. Θα τα αναπολύσει αυτά. Τρομακτικά ετερόκλητη. Για πολλά χρόνια. Τι να θυμηθώ. Μεσημέρι στη Γαλλία, ευχαριστώ Τύρι. Μεσημέρι στη Γαλλία, 2 η ώρα. Γλιτρώνει την Αγγλία. Με την. Ποια ήταν η Ερπαναγιώτη, Αλγερία, Κολομβία, ποια ήταν. Τη θυμάμαι. Που δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Με Άλαν Σίρερ, με Μπέκαμ, ναι. Στην Κορέα. Και βάζει το απίστευτο γκολ αυτό. Στη Γαλλία, βρε. Το 98. Στη Γαλλία. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Έφυγα Άρον, είχα δουλειά και πού πήγε Άρον για να το δω. 48 βαθμού. Και έχει υδροκοπήσει η Αγγλία να πάρει την νίκη, παίζει μονότυπο. Στον όμιλο ήταν με την Αργεντινή πάντω. Το 1-0 μου κερδίζει με το πέναλτι του Μπέκαμ. Αυτό μωρέ. Πρώτο μάτσι είναι αυτό. Η Αργεντινή τελευταίο μάτσι παίζει με τη Σουηδία. Αυτά όλα γιατί μου τα λέει. Να θυμηθώ ποια άλλη ήταν η ομάδα, ρε φίλε. Συνέχισε, παραδέχομαι. Ναι, ποια είναι η άλλη ομάδα αυτό. Η Σουηδία έφερε με την Αργεντινή 0-0 και μείνει έξω η Αργεντινή. Η άλλη ομάδα δεν θυμάμαι ποια. Είναι η Κολομβία. Ναι. Ναι, ρε. Ναι, ρε, από τη Σουηδία, τελευταίο μάτς. Φύγανε, ρε. Με τον άλλον, με τον Μπιέλσα που έρχεται τα μπουκάλια συνέχεια, ρε. Μεσημέρι ήταν. Πέναντι 0-1 ο Μπέκαμ, ρε φίλε. Αγγλία-Αργεντινή. 1-0. Το 2 είναι αυτό, καλά. Το 2. Εντάξει, καλά. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Ναι, το 98 περνάει εμάς, ρε. Ναι, σωστά. Άρα δεν ήταν στον όμιλο Αγγλία. Με τη σφαγή της Αγγλίας. Που μένει με 10, με το Σιμεώνε. Και η αποβολή με τον Αλιταράτο Σιμεώνε που κάνει θέατρο. Το Αλιταράτο. Γκολάρα Όουεν. Ναι, γκολάρα του Όουεν. Ναι. Ναι. Και η αλητεία. Ποιο πτύνο στον κόλτο ακυρώνει. Ποιο. Α, κεφαλιά νομίζω. Η κεφαλιά του Κάμπελ. Κάμπελ, έτσι. Το αμυντικού τη Άρσεναλ. Ωρα μου τα θυμίσει όλα. Μπράβο ρε Σωτήρη, με παρέσυρε αυτό. Με παρέσυρε ο Πανός. Το 2002 αποκλείονται. Και τι, και με τι πρωτοσέλιδο βγαίνει η Σαν. Για πες μας τώρα, τρώμε τα νύχια μας. Τις Αργεντινής οι ποδοσφαιριστές στο τείχος κρατάνε γυναικείες τσάντες. Κάπως έτσι, σε τείχος, στο φάουλ. Και λέει goodbye ladies. Α, ναι. Ναι. Προσβλητικότατη. Στο πιστοσέλιδό της. Έλα γράψε τον Buenos Aires μέσα. Στο βασικό το αθλητικό, έτσι. Θα φας καλό αέρα. Κακομύρι. Έχω ανατριχιάσει. Έχει έρθει μήνυμα του 8-17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ποιος αυτός με τα τραγούδια. Σε 8 μηνύματα, όχι. Όχι, όχι είναι άλλος. Το διαβά. Α, είναι ο Άλεξ Σίλβερ. Βαθιά υπόκληση. Δώσε μουσική ανάσταση, Σωτήρη, για να διαβάσει το μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ. Έτσι, πράγμα. Άλεξ Σίλβερ, καλημέρα. Καλημέρα, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Προσέξτε λίγο. Στέλνει κατεβατό. Έχει βγει σε 8 μηνύματα. Για να μην μπερδεύουμε τα μπούτια μας. Το μάτς του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα ήταν μάτς 30 εκατομμυρίων. Έτσι, σε περίοδο που έπρεπε να βγάλουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, σκασμένοι από προετοιμασία, χωρίς ξεκούραση, λόγω ηλίθιας αντιμετώπισης της διοργάνωσης. Έτσι, παρένθεση. 20 Μαΐου τελειώνει η σεζόν και 15 Ιουλίου το πρώτο μάτς αγώνα της χρονιάς για όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες. Κλείνει παρένθεση. Και Μουντιάλ για ελάχιστους παίκτες της Μπενφίκα. Όπως λοιπόν και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κοιλιά στην απόδοσή του γιατί έδωσε όλη του την ενέργεια αρχή της σεζόν και τώρα σβήνεται αυτό ρε Άλεξ Σίλβερ και έχασε, τέλος πάντων, έτσι και έχασε μάλλον θέλει να πει, έτσι και η Μπενφίκα. Και αυτό έχει αντίκτυπο στο πρωτάθλημα. Παρένθεση. Πάλι καλά, όχι σε εμάς.
Εδώ είναι το ζουμί όλο. Μπράβο, σε παραδέχομαι. Κλείνει η παρένθεση. Έρχεται όμως το ΟΑΚΑ και σβηστά κάνει το 0-2 αντί για 0-4. Έτσι, μπράβο. Και πάει το Βόδι και παίρνει δεύτερη κίτρινη. Αναφέρεται ως Βόδι στον Ρούμπεν Δίας. Κλωτσιά, ναι. Για μένα είναι πολύ αυστηρή η δεύτερη κίτρινη. Εντάξει, Μάρη, τώρα του βρίσκει εκεί πέρα. Μόνο καροτίδα που δεν το βρήκε. Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι. Το γεγονός. Να διαβάσω το μήνυμα και μετά θα σου πω. Ναι, αλλά εμένα, πέρα... εμένα δεν με συμφέρει αυτό που λέω. Όχι, όχι, ίσα. Την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε άλλα. Δώσε και ένα σπόρι στον αδύναμο. Κατάλαβε. Ναι. Εκεί είμαι μαζί του. Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό εκεί είμαι μαζί του. Συνεχίζει ο Άλεξ Σίλβερ. Λογικό να πέσει η απόδοση και η ψυχολογία. Αλλά οι παίκτες της είναι τρία level πάνω από τους αεκτσίδες και δύο από τους δικούς μας. Γι' αυτό ο Αλφα, σαν άλλος σέντερ του τελικού του Euro, παστέλωσε τον γκολ από το σπίτι του. Είναι μάτσο μήλου, αλλά αν δεν κέρδιζε, χαιρετούσε τους 16. Τα είπες όλα, Άλεξ Σίλβερ, προσωπικά από μένα. Τεράστιο ευχαριστώ για το ότι έστειλες 8 μηνύματα. Μπράβο ρε παλικάρι. Να είσαι καλά. Και τεράστια ανάλυση που είναι πολύ δύσκολο πρωί υποπίεση μηνυματικά. Έτσι, χίλια μπράβο σου, Άλεξ. Χίλια μπράβο. Να είσαι καλά. Έτσι, να είσαι καλά. Τουρίστα Χρύσανθε. Συγγνώμη. Guest star, θέλω να πω. Τι έγινε με ανακοίνωση Super 3. Θυμήθηκαν τα παλιά. Όνομα θα πούν. Τίνος μπροστινός είναι ο Γουλιέλμος. Ρωτάει ο 283, το ρεπόρτερ του Άρη, που δεν θα έκανε καμία αναφορά εδώ. Αν δεν έστελνες μήνυμα. Όχι, εσύ. Δεν έκανα αναφορά. 5 φορές το ρώτησα από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι και χθες και προχθές και την Ισνή Νοβγκορόντ. Έτσι. Και δεν ανέφερε καν Μάρι ότι το πέταλο ήταν κλειστό. Κατάλαβες. Γιατί ήταν κλειστό το πέταλο, Χρυσάντη Σαλτίδη. Ε, στο παλέ. Γιατί βάλε, σύλληνα σπαθιά σιωπή. Γιατί ήταν σιωπή. Κλειστό το πέταλο, ναι. Χρυσάντη Σαλτίδη. Ναι. Ρωτάω, εσύ τα ξέρεις. Τι το ρωτάς, δεν είναι διοικητικός, δεν το ρωτάς και εσύ. Σαν να παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Άρης και είναι κλειστή η θύρα 3. Πρώτον, να έρθουμε εδώ πέρα και πούμε. Είναι ρε θύρα 4. Σε παιχνίδι πάω. Ο Άρης 5 με 7. Εδώ γιατί δεν το ανέβαινε να σε ρωτήσεις. Λοιπόν, άκου τώρα. Άκου τώρα, άκου τώρα λογική. Άκου τώρα λογική. Πάω να πω για τη δεύτερη. Πάω να πω το δεύτερο. Κάτσε τώρα. Πάω να πω το δεύτερο. Τέσσερις φορές έχω αναφέρει για το πρώτο. Να προμοτάρω λίγο την εκπομπή πρώτα. Κάτσε να πω και το δεύτερο. Και δεν μπορώ να ακούσω. Όλα πάω τα άριστα. 5 με 7. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να ακούσεις, υπάρχει δεύτερη εκπομπή στην οποία συμμετέχω. Σε ποια? 10 με 12 το πρωί. Δεν ανέφερε όμω κάτι. Κάτσε κάτω. Γιατί αυτό που κάνεις είναι αλητεία. Περίμενε. Αν λοιπόν άκουγες. Πώς θα μας πει ο νομικός. Θα τα έλεγα αυτά τα θέματα. Αυτά τα έλεγα. 5 με 7 έχω να κάνω κάτι πολύ καλύτερο. Να κοιμηθώ από το να ακούω εσένα και να κοιμάμαι. Όχι, δεν πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά η εκπομπή ευτυχώς την ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Γι' αυτό είναι και πάρα πολύ ψηλά στην ακροματικότητα. Μαθαίνω ότι 5 με 7 έμαθα ότι παίζεις μόνος. Το έμαθα. Είναι αλήθεια αυτό. Το έμαθα. Και το έμαθα δεν από τρίτο. Μόνο, αλλά τέλο πάντων. Παίζει μόνο. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμο μα επιβραβεύει. Σε κοντράρι, μόνο το Plus Radio με κάτι τραγούδια. Τι πούτι, άντε. Ναι, ναι όμω. Μια χαρά συνάδελφοι κάνουν και στα άλλα μέσα. Βλέπει, κυριούλη, σου αναφέρω για το Disney. Λέω λοιπόν. Άρης Disney, ρε φίλε. Θα σου πω λοιπόν, φίλε. Τώρα το λες. Αν δεν έχω τα μήνυμα, πάλι εγώ θα ρωτούσα και σήμερα θα ρωτούσα. Καλή μητέρα μου πρέπει να. Συγγνώμη, sorry. Την καλημέρα μου. Όχι, μη δίνει. Καλημέρα μου στην κυρία Στέλλα Λατρεμένη. Ίσως. Φαντάζεσαι να του πει γιατί δεν κλείσε το πέταλο. Πες αυτό. Ο ένας από τους δύο πιο ωραίους χαλβάδες σε μυγδάλι που έχω φάει στη ζωή μου. Θα ξεράσω με χαλβά. Είναι από την κυρία Στέλλα Τσαλτίδου. Χαλβά λέει ρε φίλε. Και χαλβά λέει στο γιο. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι αλητία. Αυτό είπε. Και τον. Δύο χαλβάδες και αυτόν. Ναι, εντάξει, αυτό. Όχι. Ο άλλος είναι ξέρεις που. Το ξέρεις τότε. Ο άλλος ξέρεις που. Το ξέρεις το χρήσιμο από το σημείο. Θα λέει ρε. Σε κάνει αυτούς. 283, είσαι άτυχος. Είσαι άτυχος. Τη στιγμή που ξεκίνησε να σου απαντήσει, κάλεσε η μητέρα του, μας το δείχνει. Αυτός που ξεψαχνίζει τα πάντα, ρε παιδί μου. Το ρωτάω χθες. Λέω, δάστο, το φυλάω, το περιμένω. Να δω τι θα πει, ρε παιδί μου. Και ήρθε η ώρα να έχει το μήνυμα. Να ακούς 5 με 7 όλα πάνω τώρα. Α, θα ακούσει, εντάξει. Εκεί το ανέφερε. Λοιπόν, περιμένω τα μηνυματάκια. Παιδιά, είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει συμμετοχή για ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Τίποτα. 5 εισιτήρια δίνουμε. Ισραήλ. Δεν κάνω πλάκα. 5 εισιτηριάκια. Όσο... πάω Απόλλων Σμύρνης. Όσα και τα γκολ που θα φάει ο Απόλλων. Την Κυριακή. Οδύστυχος. Στάδιο Τούμπας, ώρα 6 και 4. Ωραία. 5 εισιτήρια. Και 5 μονές προσκλήσεις για την Λαϊβάρα των Ιρλανδών. God is an astronaut.
από τις μπάντες που όρισαν αυτό που λέμε post-rock και έχει γίνει της μόδας τελευταία δεκαετία, αν δεν ακούς post-rock, δεν βγάζεις γκόμενα στην πόλη. Σόπα, έτσι πάει. Έτσι. Να αρχίσω να ακούω. FM και ενότητα, stoner και post-rock. Άντε, ρε. Όταν άκουγα post-rock, ναι. Οι άλλοι ακούγαν τα λάρα. Τέλος πάντων. Ναι. FM κενό, το λέω για πλάκα. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις PAOK ή live ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Το live των Gold is an Astron την Παρασκευή στο Fix Factory of Sound. Θα δίνουμε και για το live των Nashville Pussy. Άλλη τεράστια μπαντάρα αλητία Αμερικανιά έρχεται το Σάββατο. Pussy. Στο χωριό μας, έτσι, στο Principal. Και να πω κάτι. Τι, για είμαστε πραγματικά περήφανοι που έχουμε ακροατή τον Στέλιο. Στελάρας. Ακούει Λίμπερο όλη μέρα. Και ειδικά ακούει Τρόικα και άκουγε κάνει το πως η Βικτόρια, ο οποίος έχει γράψει υπέροχο θεατρικό με τίτλο Γλασκόβη, το οποίο θα παίζεται, Παναγιώτη, από αυτό το Σάββατο και για 4 συνεχόμενα σουκού στο θέατρο Σοφούλη. Άγι. Πραγματικά αξίζει, θα δώσουμε προσκλήσεις για κάποιο Σάββατο ή κάποια Κυριακή. Στέλιο, να είσαι καλά. Ειλικρινά μας θυμάται ότι έχουμε και τους ακροατές που γράφουν θεατρικά έργα. Δηλαδή δεν έχω σχόλ, δεν έχω λόγια πραγματικά. Και θα δίνουμε και προσκλήσεις για την παράσταση «Η αγάπη άργησε μία μέρα», την οποία έχουν γράψει ποιοι, οι Παναγιώτη? Οι Δέσποινες Τηλιανοπούλου. Όχι ρε, αλλού στο πάω. Μουσικά «Η αγάπη άργησε μία μέρα». «Η αγάπη άργησε μία μέρα». Pixie Lux. Ποιο είναι αυτό? Μου το έχει πει ένας, ρε. Ναι. Αυτό το έχουν γράψει, λέει, «Η αγάπη άργησε μία μέρα». Κάτι δεν είχαν τελειώσει. Όχι, ρε. Έπαψε αγάπη να θυμίζει, Ρασλάμα. Και τέτοιο δεν έχουν γράψει. Ποιο? Η αγάπη κάτι άργησε. Η αγάπη άργησε μία μέρα. Δεν έχουν τέτοιο τραγούδι, ρε. Κάτι τέτοιο δεν έχουν. Σα βάλει το άλλο, εικόνα του χειμώνα. Από το παράθυρο έρχεται. Κομματάρα. Τι σου δώσει ζωή, καλό. Για να θυμάσαι. Φωνή ο Μπάμπης, ε. Σε πότισε με χάδια. Κλείσε, Σωτήρη, κλείσε τη μουσική μας. Παραμυθένια χρώματα. Από την αρχή. Και... δεν το θυμάμαι από την αρχή. Όχι, από εκεί που ξεκίνησε. Πάμε. Τι? Από το σημείο που ξεκίνησε. Πάμε. Πώ ξεκίνησε, δεκάδε τώρα κόλλησε. Μα τώρα το είπε. Ναι. Από το παράθυρο έρχεται η εικόνα του χειμώνα. Πάνε, πάνε καλά. Δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Ωραία, πάνω όπως το πας, ρε. Τι σου δώσει ζωή, καλό, για να θυμάσαι. Σε πότισε με χάπια ειδονής. Παραμυθένια χρώματα και γεύσεις του θανάτου. Σε κάθε βήμα σου, σε κάθε σου πνοή. Τώρα καθρέφτης έμεινε μονάχος, μάρτυρά σου. Τον τραχανά τον άπλωσες, πες κάτι δικό σου. Που μισείς. Έτσι το που μισείς. Το χαλβάτος η Μιγδάλη. Δεν θα θυμάμαι μετά. Ωραία. Υποκλίνομαι. Ναι. Λοιπόν, είναι τεράστιο κομμάτι. Το έκανες λίγο σκυλάδικο. Γιατί? Δεν έχω τη χρειά, δεν έχω τη φωνή. Γιατί έβαλες πολλά. Τέτοια. Τρεμουλιαστά έβαλες πάρα πολλά. Τραγούδισε, δεν τον άκουσες. Δεν με άκουσες. Pixie Lux, εικόνα του χειμώνα. Εντάξει, όλα. Όλα είναι καλά. Όλα καλά. Ανοίγει το πέταλο. Το πέταλο άνοιξες, το παλέ. Γιώργος Ιταλός μηνυματάκι. Άκου να δεις κάτι. Με δεύτερη φωνή τον Τζανί Παπαδόπουλο θα ήταν τέλεια η εκτέλεση. Να απαντήσω στο σοβαρό θέμα το οποίο έχει πέσει. Στο 283. Το 283. Τίνος μπροστινός είναι ο Γουλιέλμος. Αυτό να απαντήσω για το για το Γαλβά. Τι θυμήθηκαν τα παιδιά. Τι μετά το διάλειμμα. Όχι, άστον τώρα μωρά, τελειώνουμε, ρε, πάνε, Σωτήρη. Να πω ένα πράγμα. Άστον να σκεφτεί περισσότερο. Ο Super 3 δεν είναι τζαμπατζίδες να μπαίνουν κούτρα ή οτιδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν έχουν μια σύγκρουση συγκεκριμένη, βγαίνουν και τοποθετούνται επίσημα. Δεν το βάζουν κάτω από το χαλάκι το θέμα. Αυτοί τουλάχιστον που είναι τώρα στο Super 3. Τα στεγανά. Ούτε τα στεγανά, ούτε τα αστεγάνωτα. Ποιο μίλησε, η ομάδα που είναι φούλ στα στεγανά. Ούτε τα στεγανά, ούτε τα αστεγάνωτα. Και επίσης παίρνουν μια ξεκάθαρη θέση επίσημα, επώνυμα, με την ανακοίνωση, με την ανακοίνωση την οποία έβγαλαν. Θεωρούν τον Γουλιέλμο μπροστινό του Λάσκαρη. Έτσι. Αυτό σημειώνουν. Μπορεί να μην λένε το όνομα Λάσκαρη, αλλά λένε το προηγούμενο. Εννοούν. Ναι, τον φωτογραφίζουν. Και τι θα γίνει τώρα. Τι θα γίνει. Τίποτα. Πρέπει να βρεθεί μια άκρη. Τι πρέπει να γίνει. Εντάξει. Ωραία. Ντούζο! Ντούζο γερά στο voice με ρουβά. Λέει ο Θεός το που λέω 4-4-1. 4-4-1. Σε ευχαριστώ πολύ προσωπικά για το μήνυμά σου. Χθες το πέρασα λίγο στον ντούκο. Τι διάβασα. Ζωή, καλό για να θυμάσαι. Τραγούδι σε Pixie Lux. Σε πότε σε θα κάνουμε μετά του έτομα. Το έκανε σκυλάδικο. Ωραία, οπότε το απαντήσαμε. 283 δεν λούφαρε. Όντως μου το έδειξε. Τον κάλεσε η μητέρα του, έτσι. Και αναμένουμε επίσης 283 επειδή έχει μεγάλη αγωνία για τον Άρη. Ω, δεν είναι αγωνία. Με αυτό ζεις και... ο άνθρωπος. Με αυτό ζεις και... Τεράστιος 283. Αριανός είναι ο Παναγιώτης. Μπορεί να είναι αριανός. Τεράστιος. Αριανός είναι, Χρυσταθέ. Έχεις και ένα σύλλο παιδί, αριανός είναι. Για πες μας τώρα. Δεν νομίζω ότι είναι αριανός με τον τρόπο που... 283 δεν είσαι ο αριανός που στέλνεις... Αν είναι αριανός...
Πολύ ωραία. Ναι, απλά παιδί. Στέλνει πάντα απλά, τέτοια, ξέρει. Διοικητικό παρασκηνό τέτοια. Πώ θα καλυφθεί χασό. Είναι σαν τον Παοξή, το που ότι έκανε. Τον Γιάννενα, ή τον ξέρει ότι είναι Αριανό σίγουρα. Πώ θα καλυφθεί χασό τώρα, για πε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Σαν νούμερο 283, ναι. Νομίζω ότι στέλνει πάντα και μηνύματα για τον Άρη, ναι. Που έχουν να κάνουν λίγο με παρασκηνοδιοικητικό, ναι. Τέτοια. Το, το χωράφι σου δηλαδή, ναι. Το δικό σου. Και με χαρακτηρίζει, ναι. Τουρίστα και γκεστάρ, ο Αριανός. Μπορεί να εννοεί εμένα τουρίστα και τον γκεστάρ τον Μάριο. Πολλοί Αριανοί είναι που έχουν χαρακτηρίσει με πολύ πιο βαρύς χαρακτηρισμούς. Και λέω, παιδιά, είστε απαράδεκτοι που το κάνετε αυτό. Μαρία. Ναι. Πάμε σε break. Πω, πω, τι φτιάχνεις. Πες πάντως, αν άκουγες όλα μπαοτάρις 5 με 7. Ξαναπες το, όταν μπήκες ήταν κατεβασμένο. Πες πάντως, πάμε, αν άκουγες όλα μπαοτάρις 5 με 7, ναι. Θα άκουγες και την αποκλειστική συνέντευξη του Μανώλο Χιμένεθ, που μίλησε εδώ στο, στον Λίμπερο και στην εκπομπή του όλα μπαοτάρις. Α, με δικαιώνεις, όλοι διανύει φωλάει, απίστευτο, ναι. Ο οποίος μίλησε και για την Άκη, είναι η αλήθεια. Καλά, αυτό έλειπε, καθώς, παρόλο που είμαστε ο Λαμπαοτάρης, εμείς κάνουμε δημοσιογραφική εκπομπή το απόγευμα. Σωστό. Και τον ρωτήσαμε. Ευγάλε του ΠΑΟΚ να μιλήσουμε. Πολύ ευχαρίστω αν θέλει. Ωραία. Απλά δεν μας δίνουν άδεια από την ΠΑΟΚ. Σε παραδέχομαι, ρε φίλε. Σε όλα έχεις απάντηση εδώ. Σε... αυτά. Γι' αυτό σου βγάζω παλιές να είσαι σκοράρης. Ναι, έτσι, μπράβο. Και μίλησε για Πάκο Ερέρα, για Ματέο Γκαρσία. Γενικότερα μίλησε για την ΑΕΚ, για το... την θεωρεί δεύτερο σπίτι του κτλ. Και είναι μια συνέντευξη η οποία πιστώνεται εδώ στον Λίμπερο. Του ρώτησε last year championship goes from paper, του είπε. Το είπε, το είπε. Όχι, αν ήταν χάρτη, δεν γιατί δεν το πιστεύω ότι ήταν from paper. Ναι, ωραία. Αυτό το δίκαιο πρωτάθλημα τον περσινό. Εντάξει, λοιπόν, όπω θα είναι δίκαιο και φετινό. Τι? Όπω θα είναι δίκαιο και φετινό. Αυτό να το θυμάσαι στο τέλο τη χρονιά. Τα δύσκολα. Γιατί θα βρουν πάλι τον τρόπο. Παιδιά, λοιπόν, τώρα ξυπνήσατε. Χρήσατε μόνο να πούμε. Επιτέλου ξυπνήσατε και για ΠΑΟΚ και για το live. Και για το Μπάτε Μπόρισοφ ΠΑΟΚ, έτσι. Τηλεφωνικά διεκδικείς, δηλώνει συμμετοχή. Παίρνει την παρέα σου και μαζί και άλλων φίλων σου δίνει άλλο ονοματεπώνυμο τηλεφωνικά στη Μαριλίζ 2310-287-888. Υπέροχη βραδιά, πέμπτη βράδυ, θα είναι εκεί και το δικό μας παλικάρι ο Τσατσαρός. Μπάτε Μπόρισοφ ΠΑΟΚ. Με σόου και πολλά δώρα. Ο 283 λέει ότι είναι κόκαλο Αριανός. Το τουρίστα πάει που αφήνει αυτού που κάνουν του παραγωγού να λένε ό,τι να είναι. Και είσαι Μούγκαμ. Όχι, ρε, και Μούγκα ο Χρύσανθος. Όχι και Μούγκα. Άκουσα και αυτό. Το ακούσαμε εγώ, και αυτό, ρε φίλε. Ότι εγώ είμαι Μούγκα. Δηλαδή, πραγματικά, ρε φίλε, 283 ή ακούς πρώτη φορά σήμερα. Εντάξει, κάνει λάθος κρίση, παιδί. Εντάξει, okay, όχι, δεν είναι λάθος κρίση. Νομίζω ότι είναι λάθος, η θελημένη κρίση. Λάθος κρίση, εντάξει, είναι. Δεν είναι λάθος. Δηλαδή, να λες ότι εγώ είμαι Μούγκα. Είναι αντιπολίτευση, εντάξει. Πολλά μπορείς να πεις για μένα, αλλά ότι εγώ δεν μιλάω και δεν φωνάζω είτε για θέματα του Άρη είτε για θέματα του ΠΑΟΚ. Όσο για εμάς που κάνουμε τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, φίλε, εμείς μπορούμε να έχουμε φάει και 2 εκατομμύρια ευρώ στην μπάλα. Και στο μπάσκετ και σε υλικό και σε, καλά, και σε αγορές. Δεν μιλάει, μιλάει Παναγιώτη, ναι. Δεν εννοεί εσένα και καλά. Εμείς, εμάς, 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 εμάς τους δύο. Α, εμάς τους δύο. Αν δεν εννοεί εμάς τους δύο, τους ζητώ συγγνώμη. Εγώ 283, ξέρεις από πόσα χρόνια είμαι. Και μετά λες ένα 15.000 ακόμα διαφήμιση στην μπάλα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Ναι, ήρθε ή δεν έχει έρθει, ακόμη έχει καημό αυτός το ότι βλέπει το Καρυπίδης Πάλετς μπροστά. Τρελέ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Καρυπίδης Πάλετς. Μα την Παναγία, δεν κοροϊδεύω, παιδιά, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Και το έχω παντού σημειωμένο. 15.000 τι σημαίνει. Αυτό τι θες να πεις, ναι. Δηλαδή, α, ότι έχει 15.000 κόσμο και. Φίλε, συγγνώμη, τι εννοείς ακόμα διαφήμιση στην μπάλα, διότι αυτό που έχει μπει Καρυπίδης Πάλετς μπροστά είναι 350.000 ευρώ. Τα δίνει. Τα έδωσε. Σου λέει λίγο. Α, δεν, ναι, λίγο. Επειδή είναι και μεγαλομέτοχος, δεν μετράνε αυτά που δίνει αυτός. Να πάρουμε και έξτρα. Αυτό εννοεί. Βάλτε τράπεζα Κρήτης, εκείνη που είχε ο Κοσκοτάς. 350.000 ευρώ. Αν είσαι μπροστά τώρα η εταιρεία του Σαββίδης. Πες μου, λίγο σε παρακαλώ, πες μου λίγο σε παρακαλώ. Τι θα έλεγες. Ο Άρης επέστρεψε. Αν είσαι μπροστά, Epsilon TV. Περίμενε. Είχε προσφορές ο Άρης. Μικρότερες. Δεν, ναι, τις δέχτηκε. Δεν ήθελε να την ξεπουλήσει. Αλλά πες μου λίγο. Γιατί ο Άρης είναι στους Big, είναι στους Big Six. Big Five είναι ο Άρης. A Big Five. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Τα 300 χιλιάρικα που έδινε η στοίχημα δεν ήθελε να τα δώσει. Να δώσει στοίχημα 300. Ναι. Ήθελε με λιγότερα, με περισσότερα χρήματα. Μάλιστα. Αξιολογεί το προϊόν του και σου λέει είναι για περισσότερα. Όταν γινόντουσαν οι προσφορές όμως, ακόμα δεν είχε δείξει αυτό το πρόσωπο. Μήπως έχει ο Καρυπίδης καμία Αντιάνα με διαφήμιση του Ολυμπιακού την παλιά. Περίμενα να σου πω το εξής. Περίμενα να σου πω το εξής. Καλά, μην μιλάς, βρε Vodafone εσύ. Για άλλες ομάδες. Νόμιζα να τον έλεγε. Εμόλ το κρουασάν. Εμόλ το κρουασάν. Λοιπόν, άκου λίγο. Εντάξει, έγινε αυτό μια φορά, μωρέ, μην το κάνει. Η Vodafone. Πάνω από αυτή και μια φορά αυτό. Μπορεί να βάλει Fiat την παλιά του Ολυμπιακού. Στοίχημα. Γιατί στοίχημα τι, και ο Ολυμπιακός έχει. Α, να είσαι εσύ, δεν μπερδεύει κανένα. Ακριβώς. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο τώρα.
Με εξαίρεση λοιπόν τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ που έχει του ιδιοκτήτη πάλι. Όχι, ναι. Τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ναι. Όλοι οι άλλοι τι έχουν. Τι. Και ο Παναθηναϊκός πήρε το πάμε στοίχημα. Δύο ή τρεις ομάδες δεν έχουν τίποτα ακόμη. Όχι δύο ή τρεις. Η Λαμία. Εφτά ή οχτώ δεν έχουν τίποτα. Η Λαμία, Όφη, Πανετολικός, Ξάνθη. Τέσσερις. Τέσσερις. Και άλλη μία νομίζω είναι που δεν έχει τίποτα. Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός, πέντε. Πανιόνιος τι έχει. Την τοπική εδώ, την Bet. Την Bet. Τα έχω όλα. Την Bet. Που γράφαν κάποιοι ότι δίνει 1,2 εκατομμύρια στον Άρη. Ναι. Θυμάστε τι λέγαμε. Ναι. Δεν το ξέρω το, και ναι, το Φώτη και τον κύριο Δημήτρη. Ναι. Απλά να τρελαίνουμε τον κόσμο. Φώτη, ποιο Φώτη. Ναι. Τον Παλτίδη, ρε. Α. Λοιπόν, οι υπόλοιποι τι έχουνε. Όλοι. Ωραία. Τι έχουνε. Τίποτα. Η ΑΕΚ του Μελισανίδη. Του Μελισανίδη. Ναι, αλλά του Μελισανίδη. Ο Ατρόμητος. Το πάμε στοίχημα, εντάξει. Okay. Ο Ατρόμητος του ιδιοκτήτη. Του ιδιοκτήτη. Ο... Ναι, αλλά είναι πετρέλαιο όμως. Δηλαδή αν είχε κοινόχρηστο ο Καλτίδης, θα γράψει κοινόχρηστα κάριπ. Περίμενε. Θα ήταν ωραία. Ο Απόλλωνας. Αυτό θέλω να σου πει. Θέλει κάτι πιο βαρύ. Ο Απόλλωνας Μύρης. Βενέτη. Του, το Βενέτη. 283 θέλει κάτι πιο βαρύ, κατάλαβες. Ναι. Σου λέει άλλο. Ναι. Θα έρθει το πιο βαρύ, σιγά σιγά. Αυτό αλλά λέει, αλλά το πιο βαρύ που θα έρθει. Δεν σε πιάσει από τα μούτρα, σε ρωτάει, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, το λέει. Είναι η δεύτερο μήνυμα. Τον θυμήθηκα τώρα. Ναι, είχε, ναι. Το έχει ξαναπεί. Έχει ξαναστείλει. Το έχει ξαναστείλει για τον ίδιο λόγο. Πριν από 10 μέρες. Α, μετά το μέχρι Λάρισα νομίζω. Με 15.000 κόσμο. Ναι. Γιατί δεν έρχεται κάποιοι να το προμοτάρουν, να το δώσουν, να πάρουν τις διαφημίσεις. Παιδιά, είναι εύκολο απ' έξω να κρίνουμε όλοι. Ναι. Έλα να το κάνεις. Πάνε στην αγορά να τα πάρεις τα λεφτά. Άντε, τρέχα. Αλλά να πάρεις λεφτά κανονικά. Ναι, όχι. Έβαλε στο πίσω μέρος της φανέλας. Πήρε ένα πενταράκι. Προτιμάει, σου λέει ο άλλος, από το να τα. Α, το να την ξεπουλήσω τη φανέλα, ναι. Θα κάνω αυτό και επίσης να σου πω κάτι. Υπάρχουν και λογιστικά θέματα και ζητήματα. Πώς κάποια χρήματα τα οποία βάζεις μέσα, ωραία. Πρέπει να φαίνονται λογιστικά. Ωραία. Ωραία. Έγινε κοιλιά. Έχει πολλά μηνύματα. Λέμε διαγωνισμούς, ναι. Υπάρχουν μηνύματα, περιμένει και ένας φίλος. Ναι. Πάρτε για να πάτε, πάτε Boris of PAOK. Για πάτε Boris of PAOK τηλεφωνικά με την παρέα σας. Απλά τηλεφωνήστε. 5 εισιτήρια PAOK Απόλλωνος Μπίνης και 5 μονές για τη Λαϊβάρα, όπως λέει η φίλη Μαρία. Προσεύχομαι, λέει, καλή σας μέρα, παιδιά, να είσαι καλά, Μαρία. Πολύ ψαγμένο live, Θεούλιδες, Godizan Astronaut από την Ιρλανδία, 5 εισιτηριάκια δίνουμε. Η προπόληση μόνο 22 ευρώ και 25 στην είσοδο. FM και ενώνα μετεπώνυμο, PAOK ή live και τα δύο αποστολή στο 54-526. Πάμε στη γραμμή και μετά στο μήνυμα του 817. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα φίλε. Αλφα. Έλα, καλημέρα, σαλάμα μου. Ναι. Έλα, Φωτιάδης από όλο πόντου. Ω, καλημέρα Φωτιάδη, το Τριάδη, περήφανο. Έχω και το φίλο μου εδώ, το Φαρσαλινό, τον Κώστα, και θα ακούμε. Σε πειρα... Φαρσαλινός. Του έχω κάτι για σένα. Φαρσαλινός από τα Φάρσαλα. Είναι από εκεί, ναι, αλλά ναι, έχει ναι. Φαγάδικο πολύ ωραίο στο Τριάδη. Γιατί δεν έχει να διαφημίσει στο Λίμπερο. Να βάλει. Άκου να σου πω. Ναι. Και διαφημίζει μόνο στον άλλον. Του κανονιέριδε. Τι να βάλει. Να βάλει το κινητό σου. Θα σου φέρω. Θα έρθω τώρα από εκεί για να γνωριστούμε. Γιατί... Μόνο αν φέρεις διαφήμιση στο Φαρσαλινό. Μην έρχεσαι, γιατί με το που τελειώνω να κουμπί σήμερα φεύγω. Πώς φεύγεις, έχουμε ραντεβού να μιλήσουμε μετά. Να μην φύγει. Από εκεί. Έλα, έλα, φίλε, σε περιμένει, έλα. Άκουρα, σε πω κάτι άλλο. Το πρωί γίνεται πανικός με τον Batman. Αυτό έχω να σε πω. Εννοείται, ρε φίλε. Batman. Εντάξει. Το πρωί βγαίνω με κουδούνι, ιστορίες. Το έφερα σήμερα, μου φέρανε από τα. Από το, τα σερβ, ένας φίλος οργό, μια κουδούνα που βάλει, την έβαλα το πρωί, καλύτερο. Με λέει θα το κάνω, λέει, στο σποτάκι. Κουδούνι από το κουδούνα από βουβάλι. Μπράβο, ρε φίλε, τη σέρβα. Από βουβάλι, είναι μεγάλη δουλειά, είναι 20 εκατοστάκι και μικρά, α πούμε. Ωραίο. Με τα συγχωρείτε. Άντε με το καλό, σου φέρει και το βουβάλι. Ωραία. Όταν λες 20 εκατοστά με το συμπάθειο. Θα σε φέρω αυτό εδώ πέρα του κανονιέρε και θα σε φέρω να δεις από τη Λίβερπουλ που έχω πετσέτα μεγάλη τη Λίβερπουλ. Θα την πάρει για πατάκι. Φαντάζομαι αυθεντική από την μπουτίκ τη Λίβερπουλ. Ναι, ναι, ναι. Όλη είναι αυθεντική. Απλά μου την έδωσε κάποιο. Και λες, είναι η πετσέτα που και λες, αλλά, και λες σε ποιον να τη δώσω που αγαπάει τη Λίβερπουλ, να τη δώσω τον Ασλάμα, την Καλυπατάκη. Εντάξει, σε καταλάβω. Ωραία. Έγινε Φωτιάδη μου. Φωτιάδη παλικάρι, φιλιά στο Τριάδη, παλικάρι μου. Φιλιά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα αδερφέ, καλημέρα. Κώστα, Καλαμαριά. Να ξεκινήσω να κάνω λίγο χουιάμα πρώτα με το Χρύσανθο. Ναι, από ποιο, Κώστα, ομάδα Άρης, που στηρίζεις, Άρης. Ναι, Κώστα μου, πάμε πάλι κάρι μου σε ακούμε. Μιλήσαμε και προχθές με το Χρύσανθο. Ωραία. Χρύσανθε, χθες στην συνέντευξη του Χιμένεθ, δεν σου έκανε εντύπωση ότι είπε ο Χιμένεθ ότι είμαστε φίλοι με τον Ερέρα. Αυτή η διαφορά ηλικίας, δηλαδή ο Ερέρα είναι ένας γέρος άνθρωπος. Ο Χιμένεθ είναι αλήθεια. Καλά και εγώ κάνω με τον Ασλαμάρη. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν,
Και πάμε, και πλάκα, πάμε πλάκα. Πάμε, θα με δει ο Ερέρα στον δρόμο και θα με δώσει κάποια μπούφλα ο άνθρωπος. Εσύ λες ότι είμαι μεγάλος. Άμα το μάθει, ναι. Ο Ερέρα λοιπόν είναι 65 και ο Χιμένεθ είναι πόσο, 50, 52. Τι 15 χρόνια, τι. Ναι, ωραία, πάμε Κώστα το άλλο. Ναι, πάμε. Λοιπόν, το πιο σημαντικό που είπε ο Χιμένεθ ήταν για το σεβασμό, ο τρόπος που μίλησε για τον Έρερα. Και για το σεβασμό που τη χάνει στην Ισπανία και για το σεβασμό που πρέπει να τύχει στην Ελλάδα. Ρε Χρύσανθε, αυτά είναι επαγγελματικές αυρότητες. Τι να έχεις ακούσει προ κάποιον είναι να λέει, να μιλάει. Βάλε, δεν άκουσες. Μόνο μεγάλος Μπράιαν Κλαφ. Μόνο μεγάλος Μπράιαν Κλαφ. Άρα ο Ζιντάν για το Σκόλς ήταν αυρότητα. Όχι, δεν αυρότητα. Α, αυτό δεν ήταν αυτό αυρότητα. Αυτό δεν αυρότητα. Δεν ήταν αυρότητα αυτό. Είναι πνευματώδης απάντηση. Αλλά συναδελφικά. Σαν να βγάλουν εσένα, ρε παιδί μου, να μιλήσει για άλλο δημοσιογράφο. Υπάρχει πίσω να πει καλά, ρε αυτό. Ναι, ρε φίλε. Τι. Δεν, θα φανεί από τον τρόπο που μιλάω, αν το πιστεύω ή όχι. Κατάλαβα, ωραία. Πάμε, Κώστα, παλικάρι. Πιάνομαι από αυτό που σχολιάζεται τώρα και ρωτάω τον Μάριο αν διάβασε τις δηλώσεις του ανυπέρβλητου Alan Shearer για τη United. Όχι. Λοιπόν, ο άνθρωπος είπε ότι. Κατά καιρούς βλέπω τελευταίες του Alan Shearer. Πάνω απ' όλα, σεβασμός στον προπονητή. Ναι. Και είπε ότι κάποιοι παίκτες, ακόμη και αν είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, στην United τα προηγούμενα χρόνια δεν θα μπορούσαν να καθαρίζουν τα παπούτσια κάποιων παίκτων. Έτσι, μπράβο. Σωστό. Σωστό, μπράβο. Πολύ σωστή δήλωση. Εγώ είμαι από τους πρώτους που αντιπαθώ τον Μουρίνιο. Απλά δεν είπε το όνομα, δεν είπε Μπογκμπά. Ναι, εντάξει. Ναι, όχι, δεν είπε, αλλά καταλαβαίνουμε ναι ποιον. Καλά, ναι, εντάξει, είμαστε φλάκες, είμαστε ρε φίλοι, το ξέρω. Ναι. Τι είστε. Δεν, τα πράγματα στο νησί είναι λίγο περίεργα ναι για τη United και για το Μουρίνιο. Ναι. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό. Ναι. Αν θα κερδίσουν οι παίκτες ή αν θα κερδίσει τελικά η προσωπικότητα του Μουρίνιο. Αλλά σίγουρα είναι σε ένα πολύ περίεργο σταυροδρόμιο ομάδα. Σωστό. Ναι. Και... θα με τρομάζει το ότι είσαι πολύ δημοσιογραφικός. με κλισέ δημοσιογραφικά. Κάτσε, στην Αγγλία, στην Αγγλία τι ομάδα είσαι, υποστηρίζεις? Είμαι United. Είμαι United. Ναι, ναι. United με έχει χαλάσει πολύ η ιστορία με τον Μουρίνιο, δεν τον θεωρώ καλό προπονητή. Θα παλέψετε με τη Χάλ για την πρώτη δωδεκάδα. Ναι, πιθανόν. Αλλά δεν πάει αυτό να σημαίνει ότι σεβασμό στον προπονητή. Έτσι. Δεν μπορεί οι παίκτες να κάνουν αυτό που νομίζουν. Ο Μουρίνιο πόσο χρόνο είναι? Σωστό. Μουρίνιο άσπρωσαν τα μαλλιά του, δεν ξέρω. Από αυτά που τραβάει εκεί τώρα. Ο Μουρίνιο είναι 55. Είναι 55? 55, ναι. Και αυτός φιλαράκι του Ερέρα θα είναι. Φιλαράκι του Ερέρα. Λοιπόν, και επίσης δεν γνώριζα για το θέμα του Alan Shearer που έχει δημιουργηθεί από τις πολλές κεφαλιές τέλος πάντων. Διάβασα ότι έχει ένα θέμα που θα του προκύψει μελλοντικά, ίσως πιο νωρίς από ότι θα προέκυψει σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Και μάλιστα έλεγε ότι πίσω από ένα γκολ κεφαλιά τρίβονται άλλες χίλιες κεφαλιές στην προπόνηση. Σίγουρα, βέβαια. Ναι, ναι. Τεράστιος Alan Shearer, τεράστιος. Καλημέρα στην παρέα. Κώστα, καλημέρα. Υπέροχη παρουσία. Υπέροχη παρουσία. Ανοιχτές γραμμές. Μία γραμμή ακόμα προλαβαίνουμε. Μία γραμμή. Όχι δύο. Μία γραμμή. 2310-287-888. Καταφθάνουν δηλαδή κάποια μηνυματάκια. 5 εισιτήρια πάω Καπόλων Σμύρνης. 5 μονές God is an Astronaut. Μεγάλο live την Παρασκευή στο Fix Factory of Sound. FM κενό. Ονοματεπώνυμο. Πάω και live για τα δύο αποστολή στο 54-526. Κανένας άσχετος. Σέρβους θα έχει σήμερα στο Παρίσι. Με το ποδόσφαιρο. Δεν έχει σχολιάσει το αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο Αντελίνο Βιεϊρίνια της Γιουβέντους. Και σε πόσες εβδομάδες πιστεύεις ότι θα γυρίσει πίσω ο άχυρος Πορτογάλος στην άμυνα να βοηθάει τον Μπονούτσι και τα άλλα παιδιά της Γιουβέντους? Κάτσε, μην ξεσπάσει το θέατρο των Κινέζων. Και θα σε έχουμε εδώ πέρα. Τι να κάνει, μωρό, ταλέπορος. Τι να κάνει. Υπάρχει φωτογραφία, παιδιά, βεβαίως της Τρόικας. Κανονικότατα ανεβασμένη στο Λίμπερο. Σοβαρά, ε. Στο Facebook. Πολύ ωραία. Όπου θα δείτε, θα θαυμάσετε τον Παπαδόπουλα με πουκάμισο. Έτσι, και εσύ έχεις πουκάμισο. Καλημέρα, μάγκες από Μόναχο. Μάριε. Φήμες λένε πως χρειάζεσαι καινούριο κράνος. Πάμε στην μπάλα τώρα. Πανσεραϊκός Καλαμπάκα 4-0 και το κάνεις μόκο. Θα λογοδοτήσεις, Μάρια, γι' αυτό. Καλαμπάκα. Συγγνώμη, το μαθαίνω τώρα. Ήταν πρώτη αγωνιστική 4-0. Ναι, άντε ρε εσύ. Το μαθαίνεις τώρα, εντάξει. Το μαθαίνω. Έχεις ακόμα μέρες. Ναι, δεν έχω ασχοληθεί από την αμαρτία μου. Πολύ ωραίο. Ωραία. Παιδί ο Παπαδόπουλος που κάνεις τώρα που τον βλέπω. Ναι. Δεν είναι ωραίος. Εξαιρετικός. Επίσης είναι πολύ γυαλισμένη η φαλάκρωση. Το Καλαμπάκα γιατί μου το χτυπάει γιατί? Επειδή έχω διατελέσει εκεί αραβωνιασμένος. Γι' αυτό μήπως. Έχω διατελέσει και ραβωνιασμένος. Πανέμορφη Καλαμπάκα. Και σε πανέμορφη. Πολύ, πολύ πλούσιο μέρος. Σε διώξαν από εκεί και από εκεί. Κανείς δεν με διώξε. Τι, μόνος έφυγες. Δεν την άντεξες. Κοινή συνενέση φύγαμε. Κοινή συνενέση. Ναι. Το λύσατε το συμβολέο. Α! Να καλημερίσω ναι όσους και όσες μας ακούνε στα βουπού της Αθήνας, έτσι, στα βόρεια προάστια της Αθήνας και έχουν ένα όνειρο. Να ζήσουν έστω για μια μέρα την πολυτέλεια του Βασιλάκου.
Αν η Θεσσαλονίκη είναι για αυτούς ερωτική, φαντάζομαι βαθύλακος. Όσοι μας ακούνε τώρα, Εκάλη, Διόνυσο, Κηφισιά. Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει στην Εκάλη, στο Διόνυσο και στην Κηφισιά. Ναι, αλλά θέλουν για μια μέρα να πάνε στο Βαθύλακο να ζήσουν. Θα προτιμούσα. 10 πράγματα που πρέπει να κάνει ένας Αθηναίος. Να πάει στο Βαθύλακο. Το ίδιο σπίτι που έχω στο Βαθύλακο να το είχα σε μια πιο προβεβλημένη περιοχή. Αλλά σου σημειώνω ότι ο Βαθύλακος είναι μια. Αυτά είναι τα οικονομικά μας, φίλε, πες του. Πάμε γραμμή, περιμένουμε. Σου σημειώνω ότι ο Βαθύλακος, αν έρθει εκεί, είναι πάρα πολύ ωραία για να μείνει. Μπιφτεκάρα που δεν θα φάμε. Καλημέρα, πάμε, περιμένει. Παναγιώτη, πάμε με τα λεσματά. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ. Ο Κυριάκος. Ο παδός της ΑΕΚ. Τον Παναγιώτη. Έλα, Κυριάκο. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Παναγιώτη, πόσα χρόνια δουλεύεις αξιωματικός? 15. 15. Εγώ δουλεύω 33. Μπράβο. Επειδή έχω καλή πείρα, το κράτησα τελευταία στιγμή, φιλαράκι. Θα με έρθει στον πειραμό. Μόνο ένας παοξής, και αυτός εμπαθής, δεν λέω για το μέσο παοξή, μόνο εμπαθής παοξής, θα μπορούσα να κάνω αυτήν την ερώτηση που έκανες εσύ. Ποια? Ποιο ήταν πιο άδικο αποτέλεσμα, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1, που μια ομάδα έπεσε και η άλλη δεν έπεσε τίποτα, με το να αν κέρδισε η άλλη την Μπενφίκα. Θα ήταν πιο άδικο. Ναι. Δηλαδή πώς θα έλεγα, αγόρι μου. Το ρώτησα. Με ποια λογική? Έτσι το ρώτησα, μου ήρθε. Επειδή και το Ρωμάριο θυμήθηκα το ΠΑΟΚ, θυμήθηκα το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Έτσι ήθελε το παιδί. Με σφυροκοπούσε την Μπενφίκα, έχανε τις ευκαιρίες και έβαλα εγώ αυτό το γκολ για να είναι συγκρίσιμο το παιχνίδι. Μας δουλεύεις, ρε. Μας δουλεύεις, ρε. Μα αυτό θέλω να σου πω, ρε φίλε, ότι ο ΠΑΟΚ ήταν τυχερός στο Καραϊσκάκι, έτσι. Αν και έλξε 0-1 το παιχνίδι, αν η χθεσινή ΑΕΚ άξιζε την ανατροπή. Τι ήταν πιο άδικο δηλαδή, αν κέρδισε τελικά η ΑΕΚ? Ναι. Θα ήταν άδικο, το ίδιο άδικο όπως ο ΠΑΟΚ και όπως ο Ολυμπιακός. Δεν θα ήταν, λες. Για την Μπενφίκα. Γιατί να ήταν για την Μπενφίκα άδικο, επειδή προηγήθηκε 2-0 χωρίς να χάσει ευκαιρίες. Α, στην Τούμπα όμως ήταν η ποιότητα. Γιατί στην Τούμπα έχει χάσει ευκαιρίες, τότε ήταν το 1-0 το παιχνίδι. Ποιότητα είναι αναφισβήτητα υπέρ τους. Τι να συζητάμε. Ρεσί δεν υπήρχε στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο και σε βάζει ο διδής με την αποβολή, τη δίκαιη αποβολή. Ποιο είναι το ψέμα που είπα? Ναι. Μετά το 22 έγινε έβγαινε από μία και το πήγε. Έγινε αντιλωράτσις. Έγινε η εικόνα. Έγινε η εικόνα σου λέω. Και αφού έτσι έβλεπα το στραβωμένο σου λέω το παιχνίδι. Έλα ρε Κυριάκο τώρα. Έλα το. Εντάξει. Για να κλείσει λοιπόν. Πες μου μόνο γιατί είσαι εμπαθής με τον Τζάρβα και κλείνω. Γιατί? Είσαι εμπαθής με τον Τζάρβα. Όχι, δεν είμαι εμπαθής, που είναι αδιάβορος. Ναι. Μυρογνωμόνιο το πόδι του. Οκ, αλλά πολύ αργός, πάρα πολύ αργός. Αυτό παίκτη, όχι σαν χαρακτήρα που είπε ο... Σαν χαρακτήρα όμως τελευταία και εγώ, διαβάζω διάφορα που γράφει, ναι, παιδί μου, μπορεί να βάζω κάτι βάζει. Δεν θέλω να συζητήσω, εγώ για μπάλα θέλω να μιλάω. Για να... Ήταν αργός, άμα ήταν αγρήγορος, ήταν το καλύτερο δεκάρι όλο τον κόσμο. Γιατί γρήγορος ότι θα ήταν και θα έπαιζε. Εντάξει, ναι, οκ. Εντάξει, ως παικτούρα, παικτούρα. Και έχει κάνει και κάτι στο Γεωργίου. Αν θες πάρε το Γεωργίου τηλέφωνο. Α, όχι. Εγώ εντάξει, δεν το πάω με θέμα χαρακτήρων. Αγωνιστικά σαν μπάλα, σαν μπάλα. Μπορεί να αποδώσει να σου λέει. Όχι, δεν το πάω με θέμα. Δεν το πάω με θέμα χαρακτήρων για παίκτη, εντάξει. Βέβαια. Επειδή είναι αργός δηλαδή, γι' αυτό δεν το πάω. Ο Τσιάρτας. Μπορεί να είναι άδικο αυτό που λέω. Άδικο, όντως, ναι, έχεις δίκιο. Άδικο μπορεί να είναι, αλλά δεν. Είναι, ξέρεις, και πώς σου βγαίνει, παιδί μου, ένας ποδοσφαιριστής. Ας πούμε, τον Νιόμπλια το θεωρώ, ρε παιδί μου, 10 καταριά μπάλα περισσότερο να ξέρει από τον Τσάρτα. Για μένα, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Ο Τσάρτας είναι το καλύτερο δεκάρι όλων των εποχών. Όχι, ρε. Τη λέξη δεκάρι. Περίμενε, πρέπει να ολοκληρώσω. Οι παλιές του όλες ήταν τρύπες και σε βγάζανε. Δεν υπάρχει, Παναγιώτη. Πολύ μεγαλύτερο. Ο Τσάρτας έκανε καμπύλες παλιές. Ψηλές, κατάλαβες. Με αποδέχτη συνήθως τον Αντωνιάδη κτλ. Δεν ήταν να τρυπάει την άμυνα, να πούμε. Όπως λέει ο Σεντριακόπουλος, το μαχαίρι στο βούτυρο επάνω κτλ. Όπως έκανε ο Βασιλάκης. Να γίνω συγκεκριμένος. Κυριάκο, να γίνω συγκεκριμένος. Ναι. Γιατί περιμένει κι άλλος. Ναι. Α, όχι. Να γίνω συγκεκριμένος. Συμπέρνιαν ΑΕΚ. Σε έχει κάνει συμπέρνιαν λάστιχο. Εγώ είμαι φόλα συμπέρνιαν. Επειδή είναι Σκωτία, πολύ απλά. Ναι. Ψάχνει ένα γκολ η συμπέρνιαν. Το θυμάσαι το ματς. Και βάζει τον Τζιάρτα. Λέω, όχ, θα τους κάνουν τώρα. Θα τους κάνουν κουτούς, λέω. Μπήκε και ο Αργός. Μπαίνει και σε, δύο λεπτά. Και σε δύο λεπτά βγάζει την παλιά. Με τη Χιμπέρνια. Με τη Χιμπέρνια. Με ομαδάρα Χιμπέρνια. Με ομαδάρα, πολύ καλή. Με τη Χιμπέρνια. Βγάζει την παλιά. Τους έκανε λάστιχο. Δεν τερμάτισε 35 βαθμούς από τη Σέλτικ εκείνη τη χρονιά. Τερμάτισε 32. Ρε Παναγιώτη, τους έχει κάνει κουτούς η Χιμπέρνια. Μαζί το βλέπαμε πριν, το θυμάσαι. Την πριμέρα όταν έπεσε με τη Σεβίλη, δε στα γκολ που έβαλε στο YouTube με τη Ρεάλ και με την Μπαρτσελόνα. Δεν αφισβητεί κανείς, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δεν το αφισβητεί κανείς. Δεν το αφισβητεί κανείς. Αν χτυπάει καρδούλα σου, πώς θα χτυπάει, ρε παιδί μου, σε περίπτωση που κερδίσει φάουλ και εκτελέσει ο Τσάρτας. Το ξέρω. Ήταν ένας. Παλιές, ρε, άστο φάουλ.
Και ο Φραντσέσκο συμφωνεί. Και ο Φραντσέσκο στο Φραντσέσκο θα πήγαινα τώρα. Μ' άρεσε πολύ, πολύ καλύτερα. Ο Φραντσέσκο ήταν φωνάζει ένα κόρη στην Τούμπα. Τι θυμάστε τη χρονιά. Ναι, ναι. Μία χρονιά τότε με την Πεφίκα που παίξατε. Τα 2-1 και στα πέναντι. Όποτε σήκωνε το πέντε βαθμό και σφάνω σε κόλλη τούμπα. Αλλά δεν έχει την παλιά του τσάντα με τίποτα. Παουτσάκι, εσύ πήγαινε στον Πάοκ. Αχ, εσύ είσαι ένα Κυριακό. Ωραία. Έγινε Κυριακό, πρέπει να κλείσουμε. Άιντε, πέρασε η ώρα. Άλλημα. Μην καλείτε, τέλος, θα ανοίξουμε γραμμές. Άμα την επιστροφή μας, οι διαγωνισμοί τρέχουν. Τηλεφωνικά καλείς για τον Πάτε Μπόρις of Πάοκ. Μόνο που καλείς και δηλώνεις ονοματεπώνυμο. Καβατζόνης, διπλή πρόσκληση για το θέατρο Βεργίνα το βράδυ της Πέμπτης. Με Τσατζαρό εκεί πέρα να δίνει σόου στο ημίχρονο. Και 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης και 5 μονές για την λαϊβάρα των Γκόντιζ Ανάστρων από την Ιρλανδία. Με πολύ πολύ αγάπη, μία από τις πιο επιδραστικές μπάντες του post-rock την Παρασκευή το βράδυ στο Fix Factory. 5 προσκλησούλες δίνουμε. Έλα ρε παλουκάρια, αδερφέ 4-4-1, παλούκαρε για σένα. Το έχει ζητήσει 2-3 φορές τελευταία εβδομάδα για σένα παλίκαρε. Γκρέτα Φανφλίτ. When the curtain falls. Το ότι δεν τους έχουν κάνει ακόμη μήνυση η Led, η Zeppelin είναι προς τιμήν τους. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι οι Led Zeppelin. Τους έχουν ξεπατικώσει. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε νομίζω πριν λίγες μέρες. Αδερφέ 4-4-1, Brother in Rock για σένα και για το μήνυμά σου χθες. Για τηλεοπτικές σειρές και για την ουσία του σχολείου που ζήτησα για τους True Detective. Σωτηρή, πιάνεις φωνή και ήχο. Ξεπατικωμένο λέει Τζέπελι, δεν υπάρχει. Και είναι θρασίτατη. Λένε όχι, λέει, μας αρέσουν, αλλά λίγο τους ακούμε. Λέει όχι πολύ, δεν μας έχουν επηρεάσει. Είναι ξεπατικωμένο. Λοιπόν, μένουν 17 λεπτά. Θεωρώ ότι είναι πολλά από τον χρόνο αυτού του κόσμου. Για να πας Μπάτε Μπόρισοφ. Για να διεκδικήσεις. Διπλή πρόσκληση για να απολαύσεις Μπάτε Μπόρισοφ ΠΑΟΚ. Μία ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά του Δικεφάλου του Βορρά. Έτσι. Στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζεσι Καζίνο. 5 μονές προσκλήσεις για τη λαϊβάρα των Go Dizen Astronaut Παρασκευή βράδυ στο Fix Factory of Sound και 5 εισιτήρια για τη ματσάρα ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης στην Κυριακή στάδιο Τούμπας ώρα 6 και 4. Το FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, δίπλα γράφεις ΠΑΟΚ Live και τα δύο, αποστολή στο 54526. Πρέπει να πάρει ένα βαθμό επιτέλους απόλυση. Για το θέατρο Βεργίνα, μόνο τηλεφωνικά. Έλα. Στο 2310-287-888. Να καλημερίσω τα παλουκάρια. Καλημέρα Χριστίνα, να είσαι καλά. Χαίρομαι που βλέπω 3 συμμετοχές από γυναίκες για τους Godizen Astronaut. Να καλημερίσω το επιτελείο του Μπέργκλερ που μας ακούει. Στηρίζει Τρόικα σχεδόν κάθε πρωί, γιατί είναι περίπου 10-12 άτομα οι εργαζόμενοι στο Μπέργκλερ. Το βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά. Μεταμορφώσεως 5 ακριβώς δίπλα στο πρώην Δημαρχείο Καλαμαριάς. Για ντελιβεριά από τον Μπέργκλερ 2314-007-722. Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα και το Μπέργκλερ είναι σε ετοιμότητα 2314-007-722 για την Καλαμαριά και την ευρύτερη περιοχή εκεί στην Κρίνη, τον Αηγιάννη και την Αρετσού. Γραμμές ανοιχτές, όποιος θέλει καλή, έτσι. Καλή, να βγει στον αέρα 2310-287-888. Ηρακλή, θα πεις τίποτα? Θα μας δώσεις λίγο στον Ηρακλή ιδέα πώς σήμερα... θα παραταθεί η ομάδα, τι θα κάνει. Θα μας πεις ή σήμερα... περιμένεις έτοιμα να τα διαβάσεις το ματζιού εκεί πάλι? Όχι. Φίλε, ο σωσίας του Πελεγκρίνη, απίστευτο. Δήμαρχος Κροπίας, ο Πελεγκρίνη προπονητής, απίστευτο. ίδιος, απίστευτο. Ηρακλή, κανείς δεν ξέρει τι θα κατεβάσει. Σίγουρα 6 βασικούς. Καλά, μην ενημερώσουμε και τον κόσμο τώρα. Ναι. Σίγουρα 6-7 βασικούς. Ο κόσμος του Ηρακλή δεν περιμένει να μάθει για αυτό. Από το Λασλαμά. Όχι, δεν αυτό. Παίζουμε τη Θύελλα Καμαρίου. Αν δεν το πάρει αυτό το διπλό, ας σηκωθεί να φύγει. Ο Μαρμαράς. Ας σηκωθεί να φύγει. Όπως πήρε το διπλό. Ο Ηρακλής. Όλος ο Ηρακλής ας σηκωθεί να φύγει. Με τον Εθνικό στην Αθήνα, με τον Εθνικό στην Αθήνα. Τώρα με τη Θύελλα Καμαρίου στην Άξο, ας σηκωθεί να φύγει. Τον αέρα του να αλλάξω. Ναι, ας σηκωθεί όλος ο Ηρακλής να φύγει. Τι άλλο να πω. Δεν έχω τι να πω, ας πούμε. Δηλαδή τώρα τι, σε αυτό το ματς και να μην παίξει ο Ρόβας. Θα παίξει ο Ρόβας ο Χρήστος μπροστά. Δηλαδή, εγώ να παίξω, ο κόσμος του Ηρακλή απαιτεί ένα διπλό. Έστω με 0,5. Δεν είναι αυτό. Καλαμπάκα, λέει ο Γιάννης, σχολιάζοντας την φωτογραφία μας. Είναι καλαμπάκι δράμας. Α. Καλαμπάκι. Συγγνώμη, τι άρα, πανσεραϊκός καλαμπάκι δράμας, 4-0. Περίμενε. Και πήγα να σου πω, τι είναι αυτό πανσεραϊκός καλαμπάκα. Καλαμπάκι. Η καλαμπάκα Θεσσαλία κάτω, λέω πώς συναντήθηκαν αυτοί. Δεν το είπες όμως. Ειλικρινά. Ναι. Δεν το λέω, φαίνεται. Σε μπέρδεψε. Του γράφει καλαμπάκα, λέω κάτι έγινε, ξέρω εγώ. Μήπως σε κάποιο link up. Γραμμές περιμένουν 2. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, ξύπνα. Μάρια, δεν μου πέφτει την Κυριακή. Ναι, πώς σε λένε, τι ομάδα είσαι? Έπεσες εσύ όμως. Ξαναπάρε. Έπεσες εσύ, ξαναπάρε.
κάνεις μαγκές, ξαναπάρε. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, αδερφέ, εσύ είσαι. Σκηταλοδρομία των ηχοληπτών. Αδερφέ, ξύπνα, εσύ είσαι, καλημέρα. Τίποτα. Πάρε πάλι εσύ που κάλεσες. 2310-287-888 από κινητό 6945, τα υπόλοιπα ίδια. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τον καθηγητή αυτόν στα ΤΕΗ των Σερών. Ναι, με το Περουκίνη. Με το Περουκίνη. 20 χρόνια λέει το κάνει αυτό. Ο οποίος, ναι, από τους φοιτητές στα αγόρια έπαιρνε λεφτά. Ναι. Από τα κορίτσια, λογικό, ζητούσε κάτι άλλο. Βγήκε στην αρχή μία φοιτήτρια, δύο μετά, και τώρα βγαίνουνε, γίνεται χαμός. Χαμός. Γίνεται χαμός. Συγγνώμη, όλες εσείς πήγατε. Έτσι, μπράβο. Στους οποίους ζητούσε, λέει, τους προσέφερε μία βραδιά με σοκολατοθεραπεία για να περάσουν το μάθημα. Τι είναι αυτό, να το κάνω κι εγώ, με σοκολατοθεραπεία πώς τι είναι. Ή να πω σε κάποια κοπέλα, αν θέλει να πάρει μόνιμη θέση στο λίμπερο, παραγωγός, να περάσει μία βραδιά με σοκολατοθεραπεία μαζί, τρώω σοκολάτες. Dark chocolate ή γάλακτος. Ή γάλακτος. Τι κάνω, τρώμε σοκολάτα όλο το βράδυ μαζί, τι γίνεται. Δεν τα ξέρω, είμαι από χωριό. Αλήφεις με σοκολάτα το ψωμί. Ναι, και, α, το, και τρώει. Το τρως. Sorry, συγγνώμη. Συγγνώμη, είμαι από χωριό, είμαι τον τεπό, δεν ξέρω. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Κώστας, Ολυμπιακός. Γεια σου, Κώστα. Από ποια πόλη είσαι, Κώστα, αν επιτρέπετε? Είμαι στο Ανόβερο. Α, είσαι ο Ανοβερίτης. Ωραία. Πάμε, Κώστα, μου σ' ακούμε, παλικάρι μου. Λοιπόν, απογοητευμένος Ολυμπιακός, βασικά. Ναι. Τελευταία τριετία. Ναι. Δεν ασχολούμαι άλλο. Ναι. Γι' αυτό πήρα να σας πω μόνο για στοίχημα να πούμε. Μόνο για στοίχημα. Θέλω να μου δώσετε τα φώτα σας. Πήρες την κατάλληλη εκπομπή, ναι, πες. Ναι. Πήγα ένα ταμιάκι χθες 2 over 3,5. Ναι. Θα τσέπωσα και τα δύο. Ναι. Και θέλω ένα μάτσο να στον πήξω σήμερα όλα. Ναι, αφού τα, όπως τα, πήγανε. Τα τσέπωσες, ρε φίλε, γιατί με ζητάς από εμάς τα δύο? Γιατί μας πήρες χθες να μας ρωτήσεις? Χθες ήμουν σίγουρο, σήμερα λίγο είμαι μεταξύ. Άκου λοιπόν, πώς θα κερδίσεις. Βάλε μια σάρα την Τότεναμ από εδώ μέχρι την Καρδίτσα. Όχι, 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 όχι. Τη μεγάλη Λίβερπουλ θέλω να παίξω. Σταμάτα, άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Πόσα λεφτά κέρδισες? 490. Πολύ ωραία. 490 ευρώ. Πάρε τα 400 ευρώ. Ναι. Και βάλ τα στην τσέπη σου. Πάρε τα 90 και παίξε ό,τι θες. Έτσι θα είσαι σε κάθε περίπτωση πολύ κερδισμένος. Σαν αγκώ το παππού μου, ρε φίλε, σχορεμένο. Ναι, ρε φίλε, τώρα αυτό δεν ήταν συμβουλή. Σε φώτισε πάρα πολύ στοιχηματικά. Ωραία, άκου τη συμβουλή λοιπόν του Ασλαμά και αύριο το πρωί όταν ψάξεις την τσέπη σου δεν θα έχεις ούτε τα 400 ούτε τα 90. Και θα πάρει και δανεικά και θα χρωστάει. Κέρδισες 490 ευρώ. Βάλε τα 400 στον άσο της Τότενα και στείλε μου τα 90 να περάσω καλά εγώ το Σαββατοκύριακο. Τι σου λέει. Λίβερπουλ δεν κάνει διπλό στους Ιταλούς. Ούτε για αστείο. Ούτε για αστείο, Ούτε για αστείο. Με την Νάπολη. Επικίνδυνο είναι αυτό. Ποια Νάπολη, ναι. Εγώ τους ξεφτύλες αυτούς, δε φίλε. Δεν έχει σημασία. Τους ξεφτύλες, εντάξει. Θα δούμε. Ωραία, έγινε, Κώστα. Μας έχει φτιάξει εκπομπή. Μας έχει φτιάξει εκπομπή. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ήσουν μέσα στην ατζέντα μας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, είδες ο Ολυμπιακός. Επόμενη γραμμή. Ανόβερο ακούει εμάς όμως. Ναι, ωραίος ο Κώστας. Έλα, καλημέρα, άντε, ξυπνάτε. Καλημέρα, δεύτερο. Όνομα και ομάδα, φίλε, υποστηρίζεις? Αποστόλης από Αγγλία, ΠΑΟΚ. Ανάτος. Αποστόλης από τα... Αποστόλης μ' αρέσει Μιλίδωνας. Που λέει το όνομα. Λέει, το, λέει και το ΠΑΟΚ στο τέλος. Όχι, γιατί λέει ο Ασλαμάς τι ομάδες είναι. Χρήσανθε, συμβουλή που του δώσουν για τα πανηγύρια. Εντάξει. Τα 400 ευρώ δεν τα βάλει στην τσέπη. Θα πάει να αγοράσει κάτι να του μείνει. Έτσι, αν τα βάλει στην τσέπη, το ίδιο εύκολο μπαίνει ξανά. Εντάξει, φίλε, δεν έκανα ανάλυση χρησιμοποίησης μετά. Τα 400 έχεις δίκιο, πρέπει να πάνε σε κάτι το οποίο θα του μείνει. Αν δεν θες τα 400, βάλ τα 300 στην τσέπη και παίξε τα 190 αφού πήρες 490. Τσέπη, όχι τσέπη, όχι τσέπη. Είναι προσβάσιμα. Κάπου που να μην μπορεί να τα πάρει πίσω. Ναι, ας τα βάλει κλειστά στην τράπεζα, ρε φίλε. Να πάει τα κλείσει. Καλά, πρέπει να αγοράσει κάτι. Ο κλασικός. Ρε παιδί μου, κατάλαβες τι εδώ. Ας τα φάει στις... Να μην τα έχει μπροστά του, ρε παιδί μου. Να μην τα έχει μπροστά του εκεί φορά παρτίδα. Αυτό λέω. Ο κλασικός. Τα λεφτά είναι για να τρώγονται, Αποστόλη. Συμφωνώ. Τα λεφτά και τα ψάρια, τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα. Λοιπόν, πάμε. Η επιτομή του Παγιάτικου μίλησε για φρέσκο. Το ίδιο αχ που κάνανε οι αεκτίδρες με τον Κρουλαρί, το κάναμε και εμείς με το Λιμνιό, παιδιά. Αυτή η Μπενφίκα τη γλίτωσε φθηνά. Καμία σχέση. Καμία, η μία με την άλλη, καμία. Το ένα είναι ήδη γκολ και το άλλο είναι φέρει ελπίδα σκοραρίσματος. Ναι, ρε φίλε, φέρει ελπίδα σκοραρίσματος, ναι. Ο Γιακουμάκης χθες περιμένει ο Λομόναχος με την εστία ολόαδια στα 3 μέτρα. Και τους, κάτι, σωστά και λέει μετά ο Μάνταλος. Το οποίο... Δώσε στο Γιώργο.
εμένα με βγάζει στα ρούχα μου να ακούω η Μπενφίκα που μας έκανε και... Παιδιά, στο δε... η Μπενφίκα μας έκανε και μας έρανε στο πρώτο μάτς. Παρότι το σκορ ήταν 1-1, εκεί μας έκανε εννοείται, και μας έρανε. Εννοείται, στο δεύτερο μάτς στην Τούμπα μέσα, η Μπενφίκα έβαλε 4 γκολ, εκ των οποίων τα 2 ήταν πέναλτι, το 1 ήταν από κόρνερ και μόνο το 1, το 3ο γκολ, αν θυμάμαι καλά, βγήκε από συνδυασμό και, παιδί μου, σχεδιασμό μέσα στο χορτάρι. Τέσσερα γκολ, τα 3 ήταν από στιμένες φάσεις, τα 2 εκ των οποίων ήταν πέναλτι. Δεν ήταν δηλαδή ότι η Μπενφίκα μας τα λάγκωσε και μας έκανε και μας έρανε. Αλλά είπαμε, αυτό που είπα και στον Ζαγόρα χθες, σε βάθος χρόνου η τύχη, ό,τι θα σου δώσει σήμερα θα στο πάρει αύριο. Είναι, είναι πώς το λένε, η τύχη είναι στοχαστικό φαινόμενο. Το είπε και ο Άγγελος. Συνέχεια. Το είπε και ο Άγγελος. Βέβαια τώρα. Το είπε και ο Άγγελος. Ο Θεός το χρωστούσε και το έδωσε στον ΠΑΟΚ. Ο Θεός ήταν. Η αλήθεια είναι ότι. Είχε το μυαλό του σε 35 εκατομμύρια πρόσφυγες ή είχε το μυαλό του στον ΠΑΟΚ. Κάντε ρε κακό. Ναι. Από εκεί και πέρα. Γιατί να το έχεις τους πρόσφυγες, αν τους έχεις τους γηγενείς, ρε φίλε. Εσύ αμέσως με τους πρόσφυγες. Παναγιώτη. Όποιος λέει για τους γηγενείς είναι φασίστας. Κάτσε και να ρωτήσει κάτι. Περίμενε, να κάνει και τέτοιο. Να σε τόσο μια σφαλιάρα. Μία χέρια. Εσύ είναι στον αέρα, ρε, μετά, ρε, μετά, ρε. Όχι, τώρα το δώσεις. Έλα, ρε, Αποστόλη. Ναι, παρακαλώ. Εσύ, ρε, φίλε, στην Ευρώπη τι θες να κάνουμε φέτος. Θέλω να πω... Να είμαστε το καλύτερο σιρόπι. Το Παναγιώτη ρωτάει, νομίζω. Κοίταξε, ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, έτσι, κακά τα ψωρά. Τώρα, εκεί θέλω να καταλήξω. Μακάρι να περάσουμε, φίλε, βραδιές είναι ωραίες οι Ευρωπαϊκές. Παίζω όλο το χρόνο, και μετά δεν έχεις ομίλους. Δεν έχεις ομίλους, αν περάσεις από αυτό τον όμιλο, έχεις νοκάουτ. Το οποίο θα είναι Φεβρουάριο, Μάρτιο, οπότε θα είναι. Θα είναι δύο ωραία παιχνιδάκια. Γλου, γλου, γλου. Στον δρόμο για τον Πακού. Και ποια είναι η άποψή σου για το θέμα του Ουάρντα. Και θα μαλώσουμε σε αυτό κατά πάσα πιθανότητα. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται ρε, εκεί μέσα. Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Για το Super 3 ξέρω. Όχι, δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά εγώ θα έδινα ευκαιρία στον Ουάρντα, δεν θα του φερόμουν έτσι. Γιατί βάζει και τον κόλ μες στη Λισαβόνα. Αυτός φέρθηκε. Να μπει πώς το βάλε. Ο Ουάρντα, ρε παιδιά, βρήκαμε τώρα τον ελαφρύ. Το χαζοχαρούμενο τον Ουάρντα και τον κάνουμε καψόνια. Σε παραδέχομαι. Τιμωρήσαμε... Μπράβο, ρε Αποστόλη. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, να μιλήσω. Μπράβο, το τιμωρήσαμε μία φορά. Δύο φορές. Τρεις φορές, παιδιά, από εδώ και πέρα πάμε σε καψόνι τώρα. Δεν είναι... Μπράβο, σε παραδέχομαι. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Δηλαδή, τι τον έκανε το Λουτσέσκου, τον έβρισε, τον έφτισε, του βγάλε μαχαίρι, κατά τον έκανε δηλαδή και είναι τόσο. Λένε ότι πήγε να κάνει σε άλλην. Και κάτι ακόμα, ρε παιδιά, γιατί τώρα. Εάν ο Ουάρντα είχε το μάνατζερ το Ραϊόλα, πιστεύετε εσείς ότι ο Ουάρντα θα είχε αυτή τη συμπεριφορά που έχει σήμερα απέναντι του? Δύσκολα. Δύσκολα ο Ραϊόλα να είχε τον Ουάρντα. Ή να το πω κι αλλιώς, είναι παράδειγμα, είναι φανταστικό. Ναι, αλλά παράδειγμα. Καλά το θέτει όμως. Καλά το θέτει. Ή εάν ο Ουάρντα είχε τον Ραϊόλα μάνατζερ, θα δεχότανε να βλέπει να παίζουν μπροστά του παίκτες χαμηλότερης ποιότητας από αυτόν. Σωστό, να... μπράβο, μπράβο, Αποστόλη. Μπράβο, ρε λες. Κάνεις ένα τεράστιο λάθος, φίλε. Μπορεί, δεν είναι. Καταστρατηγείς, μπορεί να κάνω λάθος. Καταστρατηγείς την πειθαρχία μέσα στην ομάδα. Ο προπονητής θα βάλει όποιον θέλει. Δεν είναι δυνατόν ο παίκτης να είναι αυτός ο οποίος θα καθορίζει αν θα παίξει ή όχι. Και σε κάθε Άξε, περίπτωση, φίλε, ο παίκτης. Ο παίκτης okay. Ακόμα και αν. Η τιμωρία τραβάει σε βάθος. Μάλιστα, καταρχήν, μιλάς χωρίς να ξέρεις παραμέτρους. Κανένας μας δεν ξέρει τι ακριβώς έγινε. Όταν το είπα εγώ όμως αυτό το πράγμα, μου λες ρε φίλε, πώς γίνεται παιδί. Και τον αγκάσατε το παιδί και μένει τώρα σε σπίτι με μηνιαίο συμβόλαιο. Μήνα το μήνα, σαν να λέει. Δεν ξέρω. Νομίζω απλά τα κάνουν αυτά επειδή είναι Ουάρντα. Αν είναι κάποιος άλλος, θα το τα κάνουν. Σωστό. Αυτό έτσι. Νομίζω. Είναι το εύκολο μαύρο πρόβατο. Μπράβο, Αποστόλη, σε παραδέχομαι. Αυτό τώρα είναι ο Χαζούλης, είναι ο Χαζούλης, ο προβληματικός, ο κομπλεξικός Ουάρντα τώρα. Είναι Αιγύπτιος, δεν είναι ούτε Σέρβος ούτε Ρώσος. Και στο Βέλγιο έγινε το ίδιο και εκεί τον κυνηγούσαν τον καημένο. Ρε φίλε, να σε πω κάτι. Υπάρχουν σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι πάνω στην όρμα των υπόλοιπων. Τι να κάνουμε τώρα. Να εναρμονιστούν, φίλε. Και εάν σε πάρει το μάτι 3-4 φορές. Καλά, συγγνώμη. Επειδή σου παίρνει το μάτι 2-3 φορές, θα κάνει ότι γουστάρει. Τι λες τώρα, ρε. Έγινε Αποστόλη. Αποστόλη είναι. Περιμένει κι άλλος και είναι παρατρία. Ούτε για το Σαλάχ πρέπει να το κάνει. Καλό, τελευταίος. Επόμενη, τελευταία γραμμή για σήμερα. Τελευταία γραμμή, καλημέρα. Ναι. Ναι, καλημέρα. Πάμε, ξύπνα, φίλε. Όνομα και ομάδα. Ξύπνα. Ναι. Μαρία, ο καθηγητής έμεινε λευκή κουβερτούρα στα κοντιτάκια. Αχ, παίρνα κι εσύ. Παίρνα κι εσύ. Μου το έστειλε κι άλλο στο κινητό. Ναι. Λευκή σοκολάτα, λέει, τους έδινε. Έτσι είπε. Ναι. Τι είναι αυτό, τι είναι, δηλαδή, πρέπει να βάζεις ειδικά λευκή. Σλαμά. Είσαι βλάξ. Ρε παιδιά, τι έγινε, δεν κατάλαβα, συγγνώμη. Δεν πειράζει, Μάρη. Είμαι βλάξ. Είσαι έξυπνη. Μάλιστα.
Σίγουρα δεν είμαστε τόσο έξυπνοι για να κάνουμε τόσο πετυχημένα τους βλάκες όπως εσύ. Τον κάνεις πολύ πετυχημένα πάντως, να ξέρεις το βλάκα. Τόσο πετυχημένα τον κάνεις που μερικές φορές νομίζω ότι είσαι κιόλας. Δεύτερο μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ. Δεύτερο μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ σε 6 δόσεις. Άλεξ Σίλβερ, τώρα για την ομάδα μου στο εξωτερικό, την Bayern, όποιον coach και να πάρουμε, έχετε τώρα τον αδερφό του Ivic, τον Νίκο τον Kovac. Τον Kovac, τον Νίκολα Kovac, τον Νίκο Kovac. Όσο έχω μέσα, πολύ ψαγμένο, βλέπεις μπάλα ρε φίλε, μπράβο. Boateng, Martinez, Ribéry, Robben. Και παίκτες που, εδώ είναι το ζουμί, δεν παίζουν σε συγκεκριμένη θέση, Miller, James, Χάμες, αλλά θέλουν ελεύθερο ρόλο, δεν πάμε πουθενά. Θα έρχεται ο Άγιαξ καλή ώρα με πιτσιρίκια που λειτουργούν σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, με κυκλοφορία που θύμισε την ομάδα τέλη 90's και θα λέμε πάλι καλά το Χ. Μπράβο ρε φίλε, είσαι κατόνι. Τώρα για τους παοκτσίδες, ακούστε λίγο, και να σκεφτείς κάτι βόδια, παοκτσίς είναι ο Άλεξ, έτσι, θέλαν τον Άγιαξ αντί της Βασιλείας τον Ιούλιο. Ναι, μπράβο, ρε. Εγώ μαζί του είμαι. Μπράβο. Εγώ σου είπα χίλιες φορές Βασιλεία παρά ο χειρότερος Άγιαξ. Δεν τους έχεις τους Ολλανδούς, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Ντεμεκ για εκδίκηση. Ναι. Τα τέσσερα της Μπενφίκα που θα τρώγαμε μέσα έξω και οι ίδιοι που θα θέλαν τους Ολλανδούς θα αναπολούσαν τον Αναστασιάδη. Αυτό το μήνυμα του Άλεξ Σίλβερ, το τελευταίο, ξέρεις τι αναδεικνύει. Μπράβο, τι αναδεικνύει, για πες μου αγόρι. Την ασχετοσύνη που έχουμε όλοι μας. Όλοι μας είπα. Ναι, όχι, εγώ δεν κάνω σαν και εσένα που λες μόνο ότι οι άλλοι είναι άσχετοι και τα ξέρεις όλα εσύ. Ναι. Η ασχετοσύνη που έχουμε όλοι μας σε σχέση με το διεθνές ποδόσφαιρο, δεν άκουσα έναν. Ναι. Όχι από εμάς. Για Βασιλεία. Που ασχολούμαι. Περίμενε, ρε. Μια χαρά είναι η Βασιλεία, του έλεγα. Περίμενε. Και με έβρισε ο άλλος. Περίμενε, άσε που έλεγες έτσι. Λοιπόν, τη Βασιλεία ήθελες κι εσύ. Έλεγες ότι είναι καλύτερη από τον Άγιαξ. Και εσύ. Όχι. Ξέρεις γιατί. Όχι, δεν το γιατί όλοι μας. Όλοι μας λειτουργούμε με βάση το τι είδαμε πέρσι. Σωστό. Έτσι, μπράβο, ναι, μάτια μου. Αλλά είδα, ναι, είδα ποιοι φύγανε. Ναι. Με τον Τζόρμπα το λέγαμε εδώ πέρα. Εγώ είμαι Βασιλεία. Είδα ποιοι φύγανε. Πότε τον έλεγε, αφού δεν έλειπε όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, και έφυγε και γενικά. Πότε το έλεγες. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αλλά... Δεν ήταν εδώ. Δεν το έλεγε ψέματα, δεν λέει τώρα ο Μάριος. Μα δεν ήταν εδώ. Πότε το έλεγες. Ήρθε, Παπατζή. Ήρθε μέσα Ιουνίου για τρεις μέρες. Δεν ξέρω, έλειπα. Αν τις 42 μέρες που έλειπες. Λοιπόν, γενικά το καλοκαίρι δεν σε πολύ είδα. Λοιπόν, αφού έλειπες 44 μέρες. Μπήκε σε άρθρο. Σαν το άρθρο. Ο 283, το Αριανάκι το άρρωστο, λέει, που τον αφισβήτησε ότι είναι άριστο Τσαλτίδης. Το διάβασα πριν, φίλε, το μήνυμα. Το ξαναδιαβάσεις. Παίξε τότε να μην. Άλλο μήνυμα. Α, συγγνώμη. Μην προτρέχεις. Είναι άλλος 283 αυτό. Μην διατρέχεις που λέει και ο Νικόλας. Ναι. Παίξε Τότεναμ, παίξε Τότεναμ λέει. Χωρίς Έριξεν, Ντελεάλι, Αρντεβάιλεν. Λείπουν όλοι αυτοί, άντε ρε. Σίγουρο σημείο Ασλαμί. Φαντάζεσαι πήγε ο ίδιος ο άλλος, ο Γερμανός να το παίξε. Ο Γερμανός, ο Έλληνας τέλος πάντων. Ναι. Από ημίχρονο άσο, αλλά διπλό τελικό να κονομήσεις. Λείπουν σίγουρα και οι τρεις αυτοί. Ποιος ξέρει. Λείπουν, γιατί με πονάει το Έριξεν και Ντελεάλι. Πίσω τον μπαλώνεις. Αν και είναι σε δαιμονιώδη φόρμα ο Αρντεβάιλεν, αλλά μπροστά. Σε δαιμονιώδη φόρμα το τσίπησε το δίμπαλο από τη Λίβερπουλ. Τι με το μπουκάλι. Η αδερφή του Βουτσά. Απίστευτο. Οπότε πάμε τώρα στις σκληρώσεις. Αφού ευχαριστήσουμε τις Ασφάλεις Μαργαριτόπουλος που και σήμερα ήταν κοντά μας δεύτερη ώρα εκπομπής, οι οποίοι δεν μεριμνούν μόνο για το αυτοκίνητό σου, αλλά και για το εξοχικό σου, το οποίο το έχεις κλείσει, αλλά πρέπει να το ασφαλίσεις για να κοιμάσαι ήσυχος. Οι Ασφάλεις Μαργαριτόπουλος φρόντισαν και γι' αυτό με special πακετάκι που ξεκινάει από 80 ευρώ και εξασφαλίζει το εξοχικό σου από 1002 απειλές. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. Λοιπόν, έχουμε Χρήστο Κιώση στην κονσόλα και στα decks του Λίμπερου της καρδιάς σου. Τους νικητές από τους δύο διαγωνισμούς μας προσφέρει το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών στην Γεωργίου Παπαδρέου 25, που μου κράτησε αρακά με αγκινάρες για σήμερα. Και όποιος τρώει αρακά με αγκινάρες είναι τσέλιγκας. Έτσι. Λοιπόν. Γλύφω τα δάχτυλά μου. Μάθε να τρως, αγόρι. Άντε, μάθε να τρως. Εσύ δεν είσαι ΠΑΟΚ. Δεν είσαι ΠΑΟΚ. Καλά μου λένε κάποιοι. Αγκινάρα. Δεν είσαι ΠΑΟΚ. Αρακά με αγκινάρα θα φας. Δεν είσαι ΠΑΟΚ. Ναι, κουτουρού είσαι. Έξω από την μπάρα στα τέτοια, στα ούζα εκεί πέρα, αγκινάρες. Στην καλά εκεί τώρα. Και μπρόκολο. Ωραίο κριτήριο για γαστρονομία. Οι καρτίνες της τούμπας. Επειδή είμαι καταλάβει, εγώ πάω γι' αυτό. Όχι αυτές που κάηκαν από τις Μολοτόφ, τις άλλες.
Άντερα κακομίρι και εσύ. Άντερα κακομίρι, άνοιξε το πέταλο και παραμπεί ο κόσμο μέσα. Άντερα κακομίρι, άνοιξε το πέταλο να μπει ο κόσμο στο παλέ. Θέλει να δει τον Άρη. Κρατήσου. Άντε. Κρατήσου. Άντε, με κλειστό παλέ, πενταπλάσιο κόσμο από τη μαζίγα. Κρατήσου. Μπορεί να και ξαπλάσει. Τι είπε, παοξίσεψε για τη φωτοβολίδα ευθεία βολή στη Νέα Σμύρνη. Φωτομοντάζ. Κρατήσου, τι είπε. Φωτομοντάζ. Καμία σχέση, καμία τιμωρία, γιατί πολύ απλά ρίχτηκε όχι από την κερκίδα, αλλά από το αγωνιστικό χώρο. Έτσι, μπράβο. Το είδε, λέει, δύο φορές. Ξέρεις ποιος, του μίλησες χθες. Και δύο και τρεις. Ναι, ο Πάτακ. Πατέρας παιδιών. Όχι αυτός. Α, όχι. Άλλος... Πατέρας δύο παιδιών. Πατέρα... Α, Χάζομπ. Ρίχτηκε, λέει, από τον αγωνιστικό χώρο μέσα. Έτσι, θα στρελάνουμε, ρε. Κάνε, όπως θα στρελαίνετε. Κάνε κάποιο σχόλιο. Εσείς, έτσι, θα στρελάνουμε και εμείς. Αν πω εγώ στο Χαριλάου ναι. και ρίξω ευθείας βολής ναι. μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να κλείσω το Χαριλάου για δύο χρόνια. Ήταν αυτά τα και, τέτοια που δίνουν στους γάμους. Ρε, το που κάνουν έτσι και σβήνουν. Κατάλαβες, τέτοιο ήταν. Άντε κακομίρι. Πες τους όπα, η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ρονάλντο μετά τις κατηγορίες για βιασμό. Το, πότε το έγινε. Α, μάλλον αυτό που τώρα που θυμούνται μετά από 20 χρόνια κάποιοι ότι βιάστηκε από τον Ρονάλντο. Αν ήταν άγνωστος, σιγά μην το έκανε στη φύση φορά. Εντάξει, ποια είναι η πλάκα. Ότι η τύπησα λέει. Ναι. Η συγκεκριμένη έκανε στο Σπίγκελ. Πώς ήταν αυτό. Der Spiegel. Αυτή στο γερμανικό. Έκανε την καταγγελία. Η Γερμανίδα. Ο Ντιβέσο Ταμτάκο. Δεν ξέρω τι ναι. ακριβώς είναι. Η οποία είναι και μεγαλύτερη ηλικία. Ναι, όταν τρώει πόδι γυναίκα είναι βιασμός. Περίμενε λίγο. Λέει μέσα ότι εξαγόρασε τη σιωπή της για αυτή τη βραδιά με 375.000 ευρώ. Α, ότι δεν μίλησε τότε με τέτοιο ποσό. Και ρωτάω εγώ τον Μάριο Ασλανή. Ναι. Θα το έκανε. Αν με βιάζανε. Ο Ταμτάκος. Θα το έκανες. Αν με βιάζει ο Ρονάλντο. 375. Μας, Μάρη, και μου έδινε 375. Άσε ένα 5.000 να παίξουμε κανένα μπασκετάκι. Έλα, Μάρη. Σε παρακαλώ. Σ' αρέσει, ε. Σε παρακαλώ. Γελάει. Πάρε τα λεφτά. Γελάει. Σε παρακαλώ. Δεν τρέπεσαι, ρε. Κυριούλη. Δεν είπες όχι. Νικητές των διαγωνισμών. Δεν λες όχι. Χάρηκε, νομίζω ότι έχει την τσέπη. Για Πάοκα! Λες Ματσούλα! Για Πάοκα που λέει! Λες Ματσούλα κυριούλης μας! Το άλλο ρε φίλε, να σου πω κάτι πέρα από τώρα, που δεν είναι για πλάκα, αλλά πέρα από αυτό. Φίλε, Bill Cosby. Καταραίει ένας ολόκληρος τέτοιο μύθος. Μεγαλώσαμε με Bill Cosby. Κρατάς τη μνήμη σου σε μια γωνίτσα της καρδιάς σου. Το ωραίο το. Τι γωνίτσα, άμα έχει γίνει όλα αυτά, άμα έχει κάνει όλα αυτά τα τερατώδη πράγματα, ρε φίλε. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν ήταν ευθείας βολής, έκανε μία μικρή καμπύλη. Λέει ο Γιάννης, ο Γιουγκλινέβρα, εγώ καλό να το οξύσει. Μία μικρή καμπύλη. Καμπυλωτό. Έτσι, είναι όπως το ποιος το είχε πει, ο Πέσαρο, όχι ο Γερολυμάτος, ο Θέμης Αδαμαντίδης. 475. Έχεις χτυπήσει ποτέ γυναίκα. Και τι απάντησε, μία φορά λίγο. Μία φορά λίγο. Κάτι σούτια λίγο, ναι. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ, στείλανε τρεις. Πέντε δύναμη και οι τρεις κερδίζετε εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Καπόνος Μύρνης. Για Γκόντι Ζανάστρον, νικητές είναι οι Μαρία Λόξα, Χριστίνα Μουμτζή, Δημήτρης Κριεζής, Χρύσανθος Δημόγλου, έλα. Ευστάθιος Μαρόγλου. Μαρία Λόξα, Χριστίνα Μουμτζή, Δημήτρης Κριεζής, Χρύσανθος Δημόγλου, Ευστάθιος Μαρόγλου. Αύριο θα δίνουμε και για άλλα πραγματάκια. Για τον Απόλλωνα, θα δίνουμε και για θέατρο. Τρεις στείλανε. Και... Όλοι κερδίσαν και οι τρεις. Πέντε δύναμη, τρεις στείλανε. Ωραία. Τι. Παναγιώτη, δες το αυτό, είναι μακάβριο, ε. Ποιο. Καγκουρό την πέφτουν σε ποδηλάτες. Φίλε, καγκουρό ξέρεις σε κάνει, ε. Σε σκοτώνει με ένα χτύπημα, ε. Για να δούμε μαγκιά, οι ποδηλάτες. Με λιμένο του ζουνάρι είναι με στην πόλη, ε. Το ξέρω. Το ξέρω. Έτοιμη για φασαρία. Το ξέρω. Έτοιμη για φασαρία. Και έχουμε σε πάρα πολλές φορές άδικο. Να το κάνουμε θέμα. Φυσικά το κάνουμε θέμα. Το πρωί, ναι. ποδήλατο, όση παιδιά στη Βασιλή Σόλτ. Σε παρακαλώ. Πήγαινε αγόρι μου στην παραλία, μια χαρά την έχουν φτιάξει. Η παραλία. Τόσο αγάπη στο ποδήλατο ξαφνικά και θες να πας μέσα από το καυσαέριο. Σου έχει κάνει ο, ο Γιάννης ο Μπουτάρης. 6 μέτρα ποδηλατόδρομο στην παραλία. Κλείστε, άντε, φτάνει. Φτάνει. Σε πονάει ο Γιάννης. Φτάνει με πουτάρι, φτάνει.